Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Σήμερα σας είχαμε πει ότι καλεσμένος θα είναι ο πρόεδρος του Τώρα Όλοι Μαζί, Τόλμα, ο κύριος Θανάσης Κολυβάς. Κύριε Θανάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση της Prime News και του Prime News Radio. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι εδώ για ακόμα μια φορά να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει, όσο δύσκολη και να είναι, και παρακαλώ να μου κάνετε όσο πιο δύσκολες ερωτήσεις γίνεται, τις δυσκολίες μέσα από τις σκληρές αλήθειες γινόμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Σήμερα λοιπόν δεν θα είμαι καθόλου, και να ζητήσω συγγνώμη σε κάποιους που θα δυσαρεστήσω, δεν θα είμαι καθόλου αρεστός, θα είμαι όμως θεωρώ χρήσιμος για να μπορέσουμε όλοι να αποδεχτούμε αυτό που γίνεται και να βρεθούμε στα σωστά μονοπάτια. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αρεστοί αλλά δεν είναι και χρήσιμοι? Ναι, εξ ορισμού η πολιτική στην πατρίδα μας. Δεν είναι αρεστή στην πλειοψηφία, είναι αρεστή σε μια μειοψηφία την οποία βέβαια την χαϊδεύουν και τους δίνουν απλόχερα πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι και ψεύτες. Αυτό που κάνετε όμως εσείς εξ ορισμού είναι πολιτική. Επομένως, πού να σας κατατάξουμε? Όλα είναι πολιτική. Και η δημοσιογραφία είναι πολιτική. Ακριβώς. Και δουλειά κιόλας. Τα πάντα είναι πολιτικά. Και δουλειά κιόλας. Δεν ξέρω πολιτικά, αν η πολιτική είναι δουλειά. Είμαστε πολιτικά όντα. Η πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος. Αυτό που έκανε την Ελλάδα ξεχωριστή σε σύγκριση με όλα τα άλλα, άλλα έθνη, αυτά που υπάρχουν αν υπάρχουν, ήταν ότι ήμασταν πολιτικά όντα. Γι' αυτό γεννήσαμε αλλαγές. Συμμετείχαμε, συζητούσαμε, συγκρουόμασταν, κάναμε επαναστάσεις. Φανταστείτε λοιπόν μια κοινωνία στην οποία δεν ασχολείται κανείς, αυτό που πάει να γίνει η ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μια μειοψηφία που αποφασίζει. Εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε να ασχοληθούμε, γιατί αυτό που αποφασίζουν οι άλλοι, αυτοί που αποφασίζουν διεφθαρμένοι, αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε. Ποια θα είναι η εξέλιξή της? Δεν θα υπάρξει ποτέ αλλαγή. Θα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος στον οποίο θα ανακυκλώνονται αυτά τα διεφθαρμένα πρόσωπα. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι κάτι που το θέλει κάποιος. Εδώ υπάρχει βέβαια και το εξής όσον αφορά την πολιτική. Και θα μου επιτρέψεις, φίλε Νίκο, να το θυμίσω στους τηλεθεατές και ακροατές μας. Όταν πηγαίνουν 2 χρόνια, δημιουργήθηκε το Τόλμα, δεχτήκαμε επίθεση γιατί κάνουμε ένα πολιτικό κίνημα. Ήμασταν παρόν σε όλες τις διαμαρτυρίες. Δημιουργήσαμε τις διαμαρτυρίες. Ήμασταν οι πρώτοι που βγήκαμε στον δρόμο 15 Μαΐου του 2020, να το θυμίσω αυτό εδώ, χωρίς να έχουμε ποτέ καμία κομματική σημαία ή καμία κομματική ταμπέλα, μόνο την ελληνική σημαία. Και τότε κάποιοι μας κατηγόρησαν γιατί λέει είμαστε πολιτικό κίνημα και διαχωρίζουμε τον κόσμο. Αυτοί που μας κατηγόρησαν, που έλεγαν με χαρτιά, μηνύσεις, διάφορα πράγματα, στην πλειοψηφία τους, για να μην πω όλοι, σήμερα ή δημιούργησαν πολιτικούς φορείς ή προσχώρησαν σε κάποιο πολιτικό φορέα. Άρα λοιπόν, ποιο ήταν το έτοιμο? Αυτό που κάναμε εμείς από την αρχή, που είπαμε ποιες είναι οι θέσεις μας, ποιες είναι οι προθέσεις μας και τι πρέπει να κάνουμε, ή αυτοί που κάλυψαν αυτά που είχαν στο μυαλό τους, έκρυβαν τις πραγματικές προθέσεις, έλεγαν άλλα πράγματα και σήμερα αποδεικνύεται ότι είχαν άλλα στο μυαλό. Και να πάρω και μια άλλη παράμετρο. Δεν γνώριζαν. Έκαναν λάθος. Πρότειναν κάτι διαφορετικό που στην τελική αποδείχτηκε ότι δεν έβγαινε. Δεν θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη ή να παραδεχτούν δημόσια και να πούν παιδιά αυτά που λέγαμε τόσο καιρό ήταν λάθος και υπήρξαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι μας έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους από την αρχή? Δεν ζητώ να μου ζητήσουν εμένα προσωπικά συγγνώμη. Να ζητούν συγγνώμη από τον κόσμο που παρέσυρα και τον κόσμο τον οποίο με τις πράξεις τους ή με τις προτροπές τους τον κράτησαν καθυλωμένο σε λύσεις οι οποίες στην τελική φαίνεται ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Κύριε Κολυβά, αφού αναφέρεστε σε κάποιους οι οποίοι σας έριξαν λάσπη ότι διχάζετε τον κόσμο γιατί πάτε να κάνετε ένα κίνημα ή ένα κόμμα ή δεν ξέρω τι σας έλεγαν, σίγουρα λοιπόν αφού αναφέρεστε σε αυτούς, ξέρετε και ποιοι είναι. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτή είναι η πλειοψηφία τους. Πείτε μου ποιος γιατρός, τηλεειδικός που μιλούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν έκανε πολιτικό φορέα ή προσχώρησε πολιτικό φορέα? Ποιος καθηγητής? Το να πιάνουμε ένα όνομα δεν έχει νόημα. Σχεδόν όλοι το έκαναν.
να μιλήσουμε για τους δημοσιογράφους εντός εισαγωγικών. Γιατί είναι δημοσιογράφοι όλοι. Θα με επιτρέψεις, φίλε Νίκο, να πω ότι δεν είναι δημοσιογράφος όποιος βγαίνει και κάνει ένα live στο Facebook ή γράφει ένα κείμενο. Συμφωνώ. Γιατί έτσι το φαντάστηκε. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα. Δεν είναι δημοσιογράφος, μπορεί να είναι παρουσιαστής, διασκεδαστής. Δημοσιογράφος είναι αυτός που ψάχνει, ενημερώνεται, διασταυρώνει. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτοί όλοι. Όχι, όχι αυτός μόνο. Αυτός είναι και ερευνητής. Αυτός που έχει την ταυτότητα μετά από ένα δίπλωμα. Μετά από ένα χαρτί ότι είναι δημοσιογράφος, ότι έχει φοιτήσει δημοσιογραφία. Εμείς οι παλαιότεροι, να ξέρετε, να το ξέρετε, δεν είχαμε διπλώματα. Δεν υπήρχαν καν σχολές. Σε κάποια χρόνια δεν υπήρχαν σχολές δημοσιογραφία. Τώρα όμως υπάρχουν. Ξεκινούσες από μια εφημερίδα να γράφεις τα φαρμακεία, τα διανυκτερεύω. Και σιγά σιγά έμπαινε στο ρεπορτάζ. Τώρα όμως υπάρχουν, κύριε Κολυβά, τώρα υπάρχουν. Τώρα υπάρχουν. Ναι. Αλλά εμείς οι παλαιότεροι δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς, δεν θέλω να πω όλοι, στη συνέχεια προσχώρησαν σε κάποιο πολιτικό φορέα ή δημιούργησαν κάποιο πολιτικό φορέα. Πόσο έντιμο ήταν αυτό? Πόσο έντιμο είναι? Και αν έκαναν λάθος πριν, δεν οφείλουν σήμερα να πούν, παιδιά, κάναμε λάθος και τελικά αυτοί οι άνθρωποι μας έλεγαν ότι ο δρόμος της αντίστασης και της ανατροπής περνάει και μέσα από την πολιτική. Προσέξτε, η διαφορά μας είναι ότι εμείς λέμε ότι δεν είναι η πολιτική αυτός ο σκοπός. Δεν είναι οι εκλογές αυτό που θα φέρουν την ανατροπή. Οι εκλογές είναι ένα τμήμα του αγώνα. Η πραγματική αντίσταση θα πρέπει να γίνει στο δρόμο και στην ανυπακοή. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πάμε να κάνουμε ανατροπή του συστήματος. Αν δεν αλλάξει το σύστημα, σε αυτό το σύστημα έτσι όπως είναι, όποιος και να είναι, θα κάνει ακριβώς τα ίδια. Άντε να είναι λίγο καλύτερα. Άντε να μην είναι απατεώνας. Άντε να μην είναι κλέφτης. Πάλι όμως θα έχουμε μια ελεγχόμενη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια οικονομία ελεγχόμενη από τους τραπεζίτες και από τις Βρυξέλλες και μια δικαιοσύνη η οποία θα κλείνει το μάτι πάντα στους ισχυρούς και στους πλούσιους. Δεν έχετε άδικο. Σε πάρα πολλά έχετε δίκιο. Και ιδίως για τη δικαιοσύνη και ιδίως για την πολιτική. Αλλά πέρα από αυτές τις τοποθετήσεις υπάρχει και μία άλλη παράμετρο, η οποία παράμετρο λέει ότι όλοι αυτοί που σας κατηγόρησαν ή που σας πήγαν να σας ρίξουν λάσπη, ενδεχομένως είδαν ότι αυτό που κάνετε είναι σωστό και ήθελαν να κάνουν και κάτι δικό τους. Δικαίωμα στο όνειρο έχουν όλοι. Αυτό είναι αυτό. Ορίστε. Αυτό είναι ανθρώπινο, είναι λογικό, σεβαστό. Η λάσπη προς τι όμως? Θέλετε να μιλήσουμε με ονόματα? Κοιτάξτε, για μένα είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να πω, ας πούμε, για κάποιους τραγουδιστές, οι οποίοι μέσα ένα χρόνο αλλάξαν 5 πολιτικούς φορείς. Αναφέρεστε στον κύριο Πετράκο? Είναι πολύ εύκολο να το πω. Αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι πολύ εύκολο να πω για Τράγκα. Δεν ξέραμε ποιος ήταν ο Γιώργος ο Τράγκας. Όταν εγώ πριν 1,5 χρόνο μιλούσα για τον Γιώργο τον Τράγκα, κάποιοι δεν ήξεραν. Είναι δυνατόν να μην ήξεραν? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που ήταν δεξί του χέρι και ήταν σύμβουλος του Καραμαλή, του Ρουσόπουλου, του Σπυριωτόπουλου, την περίοδο που ο Τράγκας έπαιρνε 6% κρατική χορήγηση, να μην ξέρει τίποτα για το φόνο? Και τώρα με τα θάνατο του Τράγκα τα ανακαλύψαν όλοι? Είναι δυνατόν? Συγγνώμη, εμένα δεν με πείθουν. Ούτε με πείθουν οι στρατιωτικοί που όσο υπηρετούσαν δεν έβγαζαν τσιμουδιά. Υπηρετούσαν τον ΝΑΤΟ, υπηρετούσαν τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόλις πήραν σύνταξη βγήκαν και έγιναν επαναστάτες. Ή για τους καθηγητάδες που είχαν σκυμμένο το κεφάλι στο σύστημα, κάναν και κάποιες μικροεπαναστάσεις. Δεν μπορώ να πω, δεν θέλω να είμαι άδικος. Αλλά έγιναν υπέρμαρχοι και επαναστάτες χωρίς όρια μόλις πήραν τη σύνταξη του ΕΠΑΠΑΞ. Συγγνώμη, αλλά πώς θα φαινόταν αν και εγώ περίμενα να πάρω τη σύνταξή μου και το εφάπαξ μου και μετά να τη σταθώ? Γιατί ξέρετε, στα 47 μου, τώρα έκλεισα τα 47, έχω πολλά χρόνια για να πάρω σύνταξη. Και αυτό που έχω ξεκινήσει, προσωπικά να μιλήσω και θα αφήσω το τόλμα, δεν είναι τώρα, δεν είναι χθες. Γιατί ακούω πολλούς που λένε, αυτά μας τα είπαν κι άλλοι. Τους πληροφορώ λοιπόν ότι μπορούν να μπουν στο YouTube, αν θέλουν, να δουν την εκπομπή το χρονικό της κρίσης, που αναφέρομαι στην οικονομία και στα μνημόνια, από το 2011-2012. Υπάρχουν ημερομηνίες και ακριβώς τι λέγαμε, πώς θα γίνουν, τι θα γίνουν. Άρα, όταν λένε κάποιοι τα λέγανε παλιότερα, πιθανόν. Δεν ξέρω. Πάντως, είναι άδικο να κατηγορείς κάποιον που από το 12, 13, 14 είναι συνεχώς στον δρόμο και κοντράρεται, χάνει τη δουλειά του. Δεν ξέρετε πόσες φορές έχω χάσει τη δουλειά μου? Πόσες φορές με πέταξαν έξω από τους σταθμούς γιατί πήγα κόντρα στους τραπεζίτες που ήταν χρηματοδότες των σταθμών? Γιατί πήγα κόντρα στις φαρμακευτικές, στο Κελπνό και σε αυτούς που δίνανε λεφτά στα κανάλια? Πάμπολες φορές. Ξέρετε τι είναι να κάνεις ρεπορτάζ που να φύγει το Λαβρεντιάδη και την επόμενη μέρα το πρωί να σου λένε παίρνει το λογιστήριο? Το έχουν ζήσει αυτό?
Άρα λοιπόν εγώ γιατί να θεωρήσω ήρωες και να δώσω αξία σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εκ του ασφαλούς στη συνέχεια βρήκαν να επαναστατήσουν. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από κάποιους οι οποίοι είπατε ότι περίμεναν τη σύνταξή τους πρώτα και μετά να κάνουν κόμμα ή να κάνουν κίνημα ή να το παίξουν επαναστάτες. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανένα. Ο κύριος Κούβελας, ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στις φαρμακευτικές για πολλά χρόνια. Δεν θα μιλήσω για την επιλογή του να κάνει εμβόλιο ή όχι, αυτό είναι ένα θέμα προσωπικό του. Για μένα με ξενίζει βέβαια, γιατί όταν είσαι κατά της υποχρεωτικότητας πρέπει να αντισταθείς μέχρι τέλους και όχι να τη δεχτείς. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που ας το κρίνει ο κόσμος. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήξερε τι συμβαίνει με τις φαρμακευτικές. Δεν γνώριζε τι ακριβώς γινόταν. Ποια ήταν η αντίστασή του πριν 5 χρόνια, πριν 6 χρόνια, πριν 3 χρόνια. Ναι, αλλά δεν έχει πάρει σύνταξη ο συγκεκριμένος. Δεν έχει πάρει σύνταξη. Δεν μιλάει δηλαδή εκ του ασφαλούς. Φυσικά, το ασφαλούς μιλάει. Γιατί ποια είναι η αντίσταση που έκανε. Όχι, θέλω να πω ότι αν είχε πάρει σύνταξη, επομένως ούτε κόβεται η σύνταξη ούτε χάνει τη δουλειά του, το παίζει και επαναστάτης. Εν ενεργεία είναι ο άνθρωπος όμως. Απλά τελείωσε αυτό που έκανε πριν, είδε τη δόξα. Θέλετε να σας πω ότι έχουν ακούσει άνθρωποι με τα αυτιά μας αυτούς τους ανθρώπους να πηγαίνουν σε διαμαρτυρίες και να λέει θα γίνω υπουργός. Τα έχουν ακούσει άνθρωποι. Δηλαδή τώρα αν βγουν και μιλήσουν, να βγουν να μιλήσουν, εγώ τους προκαλώ, που τα έχουν ακούσει όλα. Και αυτά μιλάμε πριν 2 χρόνια, πριν 1,5 χρόνο. Πώς να βγουν να μιλήσουν, που η εκπομπή, σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, και οφείλω να το πω γιατί δεν θέλω να εξαπατούμε κανένα, είναι μαγνητοσκοπημένη, διότι ο κύριος. Ο κύριος Θανάσης έχει έναν προγραμματισμένο ραντεβού την ώρα που γίνεται η εκπομπή και δεν μπορούμε ούτε να το ακυρώσει ο άνθρωπος, αλλά ούτε κι εγώ, αφού ανάγγειλα ότι σήμερα θα είναι στην εκπομπή, να μην κάνω την εκπομπή. Θα θέλω να απολογηθώ εδώ. Λόγω ότι είχα μια κρίση χολογιστήτηδας, έχω ένα πρόβλημα με την κολλή, όπως ξέρετε. Πήγαν όλα πίσω και πέσαν όλα τα ραντεβού και να δούμε. Και σήμερα, αφού καταφέραμε και μιλάμε, φίλε Νίκο, εντάξει, μετά από αρκετά παυσίπονα να το πω, είναι θαύμα. Απλά πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί θα νομίζει ότι ακόμα και αν κάνει κάποιες ερωτήσεις, δεν τις κάνουμε και το κάνουμε επίτηδες. Δεν κάνουμε τίποτα επίτηδες. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν οξύμορο κάποιοι άνθρωποι που δεν έβλεπαν τα κακό σκηνικά τα προηγούμενα χρόνια να είδαν το φως το αληθινό στα τελευταία 1,5 χρόνο. Το θεωρώ πολύ οξύμορο. Και θεωρώ ότι κέρδισαν μια αναγνωρισιμότητα μέσα από την αντίστασή τους, αν θέλεις, κατά της υποχρεωτικότητας. Και θέλουν αυτό να το αξιοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν προς ενδίωτο όφελος. Γιατί να σας πω και κάτι. Τι θα προσφέρει στην πολιτική ένας γιατρός ή ένας δικηγόρος, ο οποίος δεν έχει σχέση με το τι συμβαίνει και με την πραγματικότητα. Τι γνωρίζει. Δεν μπορεί να προσφέρει στην πολιτική κάτι συγκεκριμένο ένας γιατρός, όπως δεν μπορεί να προσφέρει ένας αρχιτέκτονας, όπως δεν μπορεί να προσφέρει ένας δάσκαλος, από μόνος του κάτι. Στον τομέα του όμως, πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει. Ναι, στον τομέα του μπορεί να προσφέρει, αν διαβάσει, μελετήσει, αγωνιστεί και μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, τι μπορεί να προσφέρει. Είναι Νίκο, οι περισσότεροι που μιλάνε δεν ξέρουν καν πώς είναι ένας διαγωνισμός για να γίνει μια τέτοια χαρά. Άμα τους ρωτήσεις, δεν ξέρουν. Αν τους μιλήσεις για ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν έχουν ιδέα τι είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Λένε όλοι, δεν μπορούμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Ξέρουν από πού τα παίρνουν. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί. Είναι μέσα όμως, που περνάνε. Είναι όμως, είναι όμως, είναι όμως και ένας μηχανισμός ο οποίος η ίδια η κυβέρνηση προμοτάρει και προωθεί. Δηλαδή εδώ βλέπουμε τον δικηγόρο να είναι υπουργός υγείας. Τον υπουργό υγείας να είναι δικηγόρος. Βλέπουμε αλλοπρόσαλα πράγματα. Κοιτάξτε, τώρα εδώ πέρα πάμε σε ένα άλλο. Είναι το καινούργιο μοτίβο, ίσως. Δεν θα ήθελα να το θίξω, γιατί θα προβληθούν πάρα πολύ. Το 70% των βουλευτών διαχρονικά στην Ελλάδα είναι γιατροί και δικηγόροι. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν. Συγγνώμη, όταν ψηφίζεις έναν μεγαλοδικηγόρο. Γιατί οι μεγαλοδικηγόροι τα προηγούμενα χρόνια περνούσαν καλά. Τα τελευταία 3-4 χρόνια, ίσως και 5, έχει πέσει πείνα στους δικηγόρους. Γι' αυτό και ασχολούνται με την πολιτική περισσότερο, γιατί έχει πέσει πείνα πραγματικά στους δικηγόρους. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η κατεύθυνση μας οδήγησε εδώ. Οι γιατροί και οι δικηγόροι οδήγησαν την πολιτική ζωή της Ελλάδας από τη μεταπολίτευση και μετά εδώ που είμαστε. Γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Δεν ξέρουν τι είναι να είσαι αγρότης και να πρέπει να σηκωθείς 5 ώρα το πρωί, να πας στο χωράφι σου και να έχεις και την αγωνία μη μου ρίξει κανένα χαλάζι και καταστραφεί όλος ο κόπος μου. Δεν το έχουν. Δεν έχουν
περισσότεροι από αυτούς, αν τους βάλεις 6 ώρα το πρωί να δουν τον ήλιο, θα νομίζουν ότι είναι ένα παράξενο καιρικό φαινόμενο. Όμως ο κόσμος αυτούς επιλέγει. Συγγνώμη τώρα. Ας πούμε ότι εγώ ψηφίζω, το έχει πει ο Λάτσης, δεν το λέω εγώ, ψηφίζω ένα πρόσωπο και το ίδιο πρόσωπο το ψηφίζει και ο Κοσκοτάς, να πω ένα παλιό πρόσωπο, ο Βαρδινογιάννης. Ένας από τους δυο μας κάνει λάθος. Ο Λιγνάδης, που είναι πιο πρόσφατο. Ο Λιγνάδης. Κοιτάξτε, δεν τώρα με το Λιγνάδη τι έγινε. Όχι, τελειώστε πρώτα το παράδειγμα και μετά. Μην σας αποσυντονίζω. Ναι. Δεν με αποσυντονίζει καθόλου. Όλο αυτό λοιπόν δείχνει ότι η ευθύνη είναι δική μας. Ναι. Η ευθύνη είναι δική μας. Είναι επιλογές μας. Πολλοί λένε ότι η Singular μαγειρεύει τα αποτελέσματα των εκλογών. Υπάρχει επηρεασμός των εκλογών σε ένα μικρό ποσοστό. Αυτό υπάρχει. Και αυτό γίνεται συνήθως μέσα στα εκλογικά κέντρα. Εκεί γίνεται. Mm-hmm. Αυτοί που προκύπτουν από τις εκλογές είναι η επιλογή των Ελλήνων. Και το λέω ως δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, που δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές ξέραμε τα αποτελέσματα. Βλέπαμε την τάση του κόσμου. Βλέπαμε τι γίνεται. Ποιος δεν ήξερε ότι μετά τη Νέα Δημοκρατία θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν φαινόταν. Και το γεγονός που μέχρι το βράδυ έβγαινε η Νέα Δημοκρατία και το πρωί ήταν το ΠΑΣΟΚ, ποιος το ήξερε? Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που έγινε μία φορά και ήταν οριακό. Η παρέμβαση λοιπόν εκεί δεν έγινε με την καταμέτρηση των ψήφων. Εδώ είναι ένα μεγάλο μύθος. Η παρέμβαση έγινε με τα αεροπλάνα που ερχόντουσαν από τη Ρωσία και από τα λεωφορεία που μπαίνανε από την Κωνσταντινούπολη στη Θράκη για να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Όταν έρχονται 350 λεωφορεία από την Κωνσταντινούπολη και ψηφίζουν μόνο κούκι, συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, είναι δεν επηρεασμός εκλογικού αποτελέσματος? Εγώ θα το έλεγα. Δεν ξέραμε εγώ θα τι έγινε έλεγα... με τα λεωφορεία, τα αεροπλάνα που έβαζε ο Σιμίτης. Τα αεροπλάνα του Σιμίτη δεν τα ξέρουμε. Αυτό δεν είναι επηρεασμός όμως, αυτό είναι απάτη. Δεν είναι απάτη. Πώς αυτό κάνανε πάντα. Αυτό δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν κάνανε χρόνια. Δεν βάλανε μέσα έτσι την Ολυμπιακή. Δεν βάζανε πτήσεις από όλο τον κόσμο να έρθουν για να τους ψηφίσουν. Ναι, αλλά άλλο φέρνουμε όμως κόσμο ο οποίος μένει στο εξωτερικό να ψηφίσει ό,τι θέλει, και άλλο φέρνουμε τους δικούς μας. Και επειδή ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα κι εγώ. Μα διότι καλό. Διότι καλός ή κακός. Τέλος πάντων, από παππού μέχρι πρώτο θείο, μέχρι και πρώτο ξάδερφο, δημάρχους έχουμε. Δυστυχώς ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν λειτουργεί το σύστημα πάντα νόμιμα, δεν λειτουργεί το σύστημα πάντα σωστά. Γνωρίζετε για τα 50 άρικα μέσα στα κουρασάν? Όχι μόνο για τα μέσα στα κουρασάν. Γνωρίζομαι αυτό λοιπόν ως δημοσιογράφος. Γνωρίζομαι και τα 50 άρικα στις τσάντες στο σούπερ μάρκετ μέσα. Είμαι ως δημοσιογράφος αυτός που είχε ξεκινήσει το θέμα στη Θράκη. Mm. Και ιδιαίτερα στην Ξάνθη. Mm-hmm. Με κορυφαίο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και αργότερα διευθυντή της ΣΕΚΕ. Mm-hmm. Ήταν αυτός που έπαιξε και το ρόλο για να απολυθεί η ΣΕΚΑ Ψωσαβή, επί Σαμαρά. Ο άνθρωπος λοιπόν πήγαινε στα χωριά τα μειονοτικά, βάζανε τα 20 ευρώ και τα 50 ευρώ μέσα στα κουρασάν, πιάστηκε, τους πιάσανε. Αυτά αποκαλύφθηκαν. Δεν είναι κρυφά. Άλλαξε κάτι? Όχι. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε να βρούμε για το εκλογικό αποτελέσματα. Τα εκλογικά αποτελέσματα μαγειρεύονται. Μαγειρεύονται εκεί. Λοιπόν, εκεί θέλεις να σου πω κάτι που έχω ζήσει, κύριε Θανάση Κολυμπά? Κάποιες εκλογές πίσω, πολλά χρόνια πίσω, ήμουν σε δημοτικό σχολείο στον προαύλιο χώρο. Ακούω μία κυρία και λέει σε έναν υποψήφιο, δώσ' μου το ψηφοδέλτιο, γιατί εμένα με φέρανε από την άλλη παράταξη, αλλά εγώ ήρθα για να ψηφίσω εσένα. Θέλω να πω ότι η διαφθορά και του κόσμου δεν έχει προηγούμενο. Και αυτό συμβαίνει μάλλον στην Ελλάδα περισσότερο από όλες χώρες. Δεν έχει προηγούμενο. Παγκόσμιο συμβαίνει. Οι πολίτες ψηφίζουν σύμφωνα με το προσωπικό τους όφελο, το μικροπροσωπικό τους όφελο. Και με την προσωπική τους... Και περιμένουν αυτοί που θα εκλεγούν να δουλέψουν για το γενικό καλό. Όχι, αδερφέ. Αυτό θέλω. Οι πολιτικοί που επιλέγεις κάνουν ακριβώς το ίδιο που έκανες και εσύ. Αυτό θέλω να πω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει καμία διαφορά. Όχι.
Ουδεμία. Δηλαδή, όταν ψηφίζεις ένα που ξέρεις ότι είναι διεφθαρμένος, ξέρεις ότι θα φάει, ρε παιδί μου. Ο ένας γίνεται. Αν θέλει να σου το παιδί, τέτοια πράγματα σου κάνει. Ο ένας γίνεται μέντορας του αλλονού. Έτσι πάει. Αυτό ακριβώς είναι. Ναι. Η πελατειακή σχέση έχει δύο. Έχει και τον πελάτη και τον πολίτη. Ναι. Δεν είναι ένας. Και οι δύο συμμετέχουν. Σε αυτό λοιπόν που λέγαμε πριν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι ουσιαστικά τι έπαιξαν. Έπαιξαν τον ρόλο του πολιτή, πούλησαν ελπίδα για να τους κάνουν πελάτες. Γιατί, αγαπητέ φίλε Νίκο, πόσες θεωρίες πέρασαν τα τελευταία δύο χρόνια, πόσες ημερομηνίες πέρασαν, πόσες παλαβομάρες ακούσαμε, πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι άθελά τους έγιναν ανάχωμα σε οποιαδήποτε αντίδραση, έβγαιναν και έλεγαν: μη βγείτε στον δρόμο, θα βγουν ελεύθεροι σκοπευτές να σκοτώσουν. Εγώ σου λέω ότι κάνανε λάθος, δεν το κάνανε επίτηδες. Παίξανε τον ρόλο του συστήματος. Ναι. Όταν του λες το άλλο, μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα μπακαλόχαρτο, πήγαινε το στο σχολείο ή οτιδήποτε και θα βρεις τη λύση. Και την ίδια ώρα έβριζαν τον κολυβά που τους έλεγε: όχι, βγείτε στον δρόμο, αντισταθείτε. Κάντε και αυτά τα χαρτιά που θέλετε να τα κάνετε. Αλλά δεν θα υπάρχει λύση. Κάποιοι περιμένανε ότι θα βγει το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα τους δικαιώσει. Δεν ξέρουμε δικαιοσύνη ότι ελέγχεται, δεν το γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν ότι μια δίκη μπορεί να πάνε και 7 χρόνια για να γίνει. Δεν το ξέρουν. Πώς θα σου λύσει το πρόβλημα που είναι τον άλλο μήνα όταν ξέρεις ότι το δικαστήριο μπορεί να γίνει σε 7 χρόνια. Δεν το ξέρεις. Κύριε Κολυβά, φεύγουμε προς το παρόν από αυτό, από αυτό το θέμα και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με την Ευρώπη. Κατ' επανάληψη σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι είστε αντίθετος της Ευρώπης. Σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι μακάρι και χθες να ήμασταν έξω από την Ευρώπη. Από την άλλη, κάποιες φωνές και κάποια στόματα λένε ναι, να φύγουμε, που λέει ο κύριος Κολυβάς, και ίσως και ένα-δυο άλλοι που το λένε. Αλλά άντε και φεύγουμε λοιπόν εχθές, όπως λένε. Αύριο πώς θα επιβιώσουμε? Πρωτογενής παράγοντας και πρωτογενής τομέας δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι ανεκμετάλλευτος. Τον έχουμε αφήσει στα τάρταρα, έχει πέσει στα τάρταρα. Πώς λοιπόν θα ενεργοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα, όλος αυτός ο μηχανισμός, ούτως ώστε αν φύγουμε εχθές, αν φεύγαμε εχθές, σήμερα να μπορούμε να επιβιώσουμε σε φάρμακα, σε τροφές και σε ό,τι άλλο απαντήσω. Θεωρείται να είναι βεβαίως. Γι' αυτό σας αυτοί που κάνουν αυτό το ερώτημα, πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι και άσχετοι. Δεν έχουμε πρωτογενή παραγωγή, οφείλεται στην Ευρώπη. Για να μην κουράζω τον κόσμο με νούμερα, ότι είχαμε 37% γεωργία και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να τους κουράσω. Αν δείτε τις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80, δείχνει ότι έχουμε μπει στην Ευρώπη και ρίχνουμε τα προϊόντα μας στις χωματερές. Καταστρέφαμε σταδιακά λοιπόν τον πρωτογενή μας τομέα, μας δίνανε χρήματα για να βάλουμε λεύκες και να ξεριζώσουμε την παραγωγή μας. Αφού λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να μας κάνει να μην παράγουμε, τώρα μου λέει κάποιος δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί δεν παράγουμε. Μα δεν παράγουμε γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί αύριο το πρωί η Ελλάδα να διπλασιάσει το ζωικό της κεφάλαιο. Για ποιο λόγο δεν διπλασιάζεται? Μπορεί σε 6 μήνες να έχουμε διπλάσιο ζωικό κεφάλαιο. Γιατί δεν έχουμε? Γιατί μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να διπλασιάσουμε την παραγωγή μας σε όλα. Γιατί δεν τη διπλασιάζουμε? Γιατί δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ποσοστώσεις. Άρα λοιπόν, γιατί δεν παράγουμε? Γιατί δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε ακριβά καύσιμα? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει επιβάλει φόρους. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό 24%. Προσέξτε. Ο οποίος στις Βρυξέλλες πάει. Στα αγροτικά εφόδια, σε όλα υπάρχουν πόροι και περιορισμοί. Γιατί δεν παράγουμε λοιπόν και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό εδώ? Γιατί μας τα απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να έχουμε επάρκεια. Άρα ο δρόμος για να έχουμε επάρκεια σημαίνει να φύγουμε. Αν δεν φύγουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα πει κάποιος, ναι, φεύγοντας όμως την επόμενη μέρα τι γίνεται? Την επόμενη μέρα θα πρέπει να αποφασίσουμε να δουλέψουμε. Ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κατά κεφαλή τρακτέρ σε όλη την Ευρώπη. Τα τρακτέρ είναι άρματα μάχης της οικονομίας. Τα γεωργικά μηχανήματα που έχουμε είναι για να καλλιεργούν τη γη. Είναι να καλλιεργούν τη γη και να δίνουν σοδειά. Δεν είναι για να τα κλείνουμε. Να κλείνουμε τους δρόμους και να διαμαρτυρόμαστε. Γιατί αναγκάζουν τους αγρότες να το κάνουν έτσι. Δεν έχουν άλλο μέσο. Που για μένα το πιο λογικό θα ήταν τώρα οι αγρότες να έχουν πει στον δρόμο να μετακαταστρέφουν τα πάντα και να μην λειτουργεί τίποτα. Να μην μπορεί να υπάρχει τουρισμός στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει κάτι αύριο το πρωί να χτυπήσουμε τον τουρισμό στην Ελλάδα?
Θα μου πει κάποιος τι είναι αυτά που λες. Ναι, αυτό σας λέω. Γιατί εσείς που έχετε και ζείτε από τον τουρισμό, ουσιαστικά δεν ζείτε, ελάχιστοι ζουν από τον τουρισμό. Οι μεγάλες εταιρείες, οι άλλοι υποφέρουν. Θέλεις να σου πω ότι είδα τις προηγούμενες μέρες που ήμουν στην Κρήτη. Πρώτη φορά έχω δει τη Χερσόνησο άδεια. Με πιτσιρικάδες, ο τουρισμός που έχει πλέον η Κρήτη και τα μάλια, όλη η περιοχή, είναι πιτσιρικάδες, οι οποίοι δεν καταναλώνουν, σχολεία που έρχονται, άδεια τα περισσότερα μαγαζιά, που αυτοί οι άνθρωποι ακριβοπληρώνουν το κράτος, τους φόρους, για να λέμε ότι ήρθαν τόσοι τουρίστες. Όλοι inclusive. 10 ξενοδοχεία θα δουλέψουν, θα οικονομήσουν και οι υπόλοιποι θα πεινάσουν. Αντί και οι αεροπορικές εταιρείες. Ποιος τουρισμός. Τι μας προσφέρει η Ευρώπη δηλαδή σε αυτό, για να καταλάβω. Μας προσφέρει το νόμισμα. Ένα πανάκριβο νόμισμα που το έχουμε ακριβοπληρώσει οι Έλληνες. Ένα πανάκριβο νόμισμα, όπως λέτε κύριε Θανάση Κολυβά, που όμως μετά από 20 χρόνια έπεσε κάτω και από την αξία του δολαρίου. Λοιπόν, η γνώση είναι δύναμη. Και ειδικά στην οικονομία. Γι' αυτό τους καλώ όλους να δουν την εκπομπή το χρονικό της κρίσης, γιατί θα ακούσουν όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, θα τα ακούσουν από το 12. Ήταν η εξέλιξη η λογική. Το Φεβρουάριο λοιπόν, το 22, σε ένα βίντεο είχα πει ότι θα υπάρχει εκτείναξη της αξίας το ρούβλι, όσοι έχουν ρούβλι να κρατήσουν το ρούβλι, και ότι το ευρώ θα υποχωρήσει σε σχέση με το δολάριο. Τα μέτρα και όλα αυτά που οδοποιήθηκαν μέσα στη λογική να χτυπήσουν τον Πούτιν, ουσιαστικά τι έκαναν, έδωσαν δύναμη στην οικονομία των ΗΠΑ, οι Αγγλοσάξονες, να ξέρετε, παίζουν αυτό το ρόλο. Οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί παίζουν αυτό το ρόλο διαχρονικά. Και χτύπησαν όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και ακόμα περισσότερο τον Νότο. Ξέρετε ότι την ώρα που μιλάμε και λέμε τι θα κάνουμε, πώς θα αντέξουμε, ότι η Βρετανία εξάγει αέριο. Στέλνει αέριο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Βρετανία που λέγανε ότι άμα φύγει από την Ευρώπη θα πεθάνει, αυτό δεν λέγανε. Αυτό λέγανε. Η Βρετανία, όπως βλέπουμε, μια χαρά κρατιέται που βγήκε από την Ευρώπη. Αυτό να απάντησε σε αυτό που λέγανε πριν, που θα κάνουμε από την Ευρώπη. Βέβαια, η Μεγάλη Βρετανία είναι μια αυτοκρατορία, έτσι. Ναι, και επίσης κάτι που δεν είπαμε, ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν εγκατέλειψε ποτέ τη λίρα της. Ήταν φυσικά παράλληλα με το ευρώ. Δεν είναι κοροϊδά η Βρετανία. Δεν είναι βλάχες. Εκεί θέλω τώρα να καταλήξω. Ωραία λοιπόν. Δεν είναι κοροϊδά. Εμείς όμως πιαστήκαμε κοροϊδά. Εμείς πιαστήκαμε κοροϊδά. Αλλά όταν έλεγα πριν μερικά χρόνια ότι μία λύση για να έχουμε ένα ισχυρό νόμισμα είναι οι υδρογονάνθρακές μας, που ήδη τους βγάζουμε, και έχουμε τεράστιο απόθεμα, μπορούμε να καλύψουμε την Ευρώπη για τα επόμενα 500 χρόνια, αρκεί οι υδρογονάνθρακές μας να είναι ελληνικοί και όχι ευρωπαϊκοί, όπως έλεγε ο Σαμαράς το 2014. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι η παγίδα, και αυτό έχει να κάνει και με τα ελληνικά μόλα. Και να συνδέσουμε λοιπόν τις εξαγωγές του δικού μας πλούτου, των υδρογονάνθρακων των δικών μας, με τη δραχμούλα. Με το νόμισμά μας, όπως το λένε τότε. Όποιο είναι το νόμισμά μας. Αυτό το έκανε ο Πούτιν. Προσέξτε. Αυτό το είχα πει πριν χρόνια. Το έκανε ο Πούτιν με το ρούβλι. Τι φάνηκε από αυτό, ότι ενώ ήθελε όλη η υπόλοιπη δόση, η Δύση, να χτυπήσει το ρούβλι, ανταυτού το ρούβλι όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά από 1,56 που ήταν η αξία του σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ, είναι τώρα στα 58 και είχε φτάσει στα 54 σέντς. 0,54. Καταλαβαίνετε ότι το νόμισμά σου είναι πώς θα το χειριστείς. Και θα μου πει κάποιος, μα πώς θα κάνουμε εισαγωγές, πώς θα κάνουμε. Αυτό είναι πάλι ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί όταν έχεις εξαγωγές, δεν έχεις πρόβλημα για τις εισαγωγές. Το θέμα είναι ότι δεν μας επιτρέπουν να παράγουμε για να κάνουμε εξαγωγές. Ωραία λοιπόν. Εγώ να δεχτώ αυτά που λέτε και δεν λέω ότι δεν είναι σωστά. Όταν έχεις εξαγωγές. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να τα αμφισβητήσει. Αλλά να μου δώσει τα επιχειρήματά του και να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Πού δεν είναι έτσι. Εγώ λοιπόν δεν αμφισβητώ αυτά. Στο μόνο που αμφισβητώ ή κρατάω μικρό καλάθι είναι σε ένα πράγμα. Σε ένα γεγονός. Θα σας πω. Όλα αυτά θέλουν ένα βάθος χρόνου. 6, 8, ενός χρόνου. Φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Έως τότε τι θα πέσει, πείνα, λοιμός. Γιατί να πέσει πείνα. Μα η διαδικασία για να αποχωρήσει μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται αύριο το πρωί. Παράλληλα δουλεύουν. Το αναγγέλεις, ενημερώνεις να το κάνεις και ξεκινάει σταδιακά η αποχώρηση. Συμφωνούμε. Και θέλει ένα βάθος χρόνου, 5-6 μήνες, ένα χρόνο, ανάλογα πώς θα τρέξουν.
Οπότε, από λοιπόν... την επόμενη μέρα όμως εσύ μπορείς να αποδεσμευτείς από κάποιους κανόνες. Δεν, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μας απαγορεύσει εμείς να έχουμε διμερείς συμφωνίες. Το ότι εγώ δεν θα μπορώ να έχω εμπορικές συναλλαγές με τους Ευρωπαίους, ας πούμε ότι θέλουν να μας τιμωρήσουν και μας κόβουν τις εμπορικές συναλλαγές, που δεν θα γίνει αυτό εδώ, δεν το κάνουν οι Ευρωπαίοι, δεν είναι κορόιδα. Οι Ευρωπαίοι να κερδίζουν θέλουν. Τι μου απαγορεύει εμένα, συγγνώμη, να συνάψω εμπορική συμφωνία με μια τρίτη χώρα? Τι μου απαγορεύει? Όταν δεν έχεις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς. Όταν έχεις τη συμφωνία σου. Και τώρα δεν μπορούν να απαγορεύσουν. Μπορούν όμως να σου βάλουν εμπόδια, διάφορα εμπόδια, όταν δεν είναι συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω κάτι και θέλω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, όλοι μας παρακολουθούν και όσοι έχουν διαφορετική άποψη. Το ζητούμενο δεν είναι να φύγουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητούμενο είναι να μας παρακαλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φύγουμε. Έχει γίνει αυτό. Και δεν το κάναμε. Όχι. Ήταν έγκλημα. Μας είπαν και να μας χρηματίσουν κιόλας. Ο Σόιμπλε. Ήταν έγκλημα. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ο Σόιμπλε, γιατί αναφέρεται στην περίοδο Σόιμπλε Τσίπρα, είπε να αποχωρήσουμε από το νόμισμα, από το ευρώ, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποχώρηση μόνο από το νόμισμα θα έχει πολύ οδυνηρές συνέπειες αν δεν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αυτό δεν συνεπάγεται. Όχι. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να τον αποχωρήσει από το νόμισμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, συγχρόνως. Και τελείως διαφορετικό να αποχωρήσεις μόνο από το νόμισμα. Συμφωνούμε, γιατί, συμφωνούμε, αλλά θέλω να πω, νόμισμα, θέλω να πω ότι συνεπάγεται με ποια έννοια. Ότι δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε εναντί του ευρώ, γιατί είναι 340 δραχμές το ευρώ. Πού θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εμείς σαν μέλος? Την ισοτιμία λοιπόν δεν τη χαρακτηρίζει το 340 δραχμές προς το ευρώ. Αυτό είναι μια ισοτιμία παλιά. Το ξεχνάμε. Δεν υφίσταται πλέον. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο ξεχνάμε. Σήμερα. Σήμερα τι υφίσταται? Αν αυτό θα το αποφασίσουμε εμείς. Όχι. Σας είπα πριν τον τρόπο. Παραδείγματος χάρη υδρογονάνθρακες. Και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Τώρα τι ισχύει? Η ισοτιμία αυτή τώρα δεν ισχύει? Τώρα που μιλάμε. Δεν ισχύει. Μα δεν έχεις δραχμή. Δεν υπάρχει. Δεν έχεις εθνικό νόμισμα. Θέλω να πω... Δεν υφίσταται. Εθνικό νόμισμα δεν υφίσταται για την Ελλάδα. Δεν έχουμε εθνικό νόμισμα. Όταν μπήκαμε Ελλάδα... όμως αυτό ίσχυε. Αυτό θέλω να πω. Τότε. Η δραχμή δεν υπάρχει. Η δραχμή δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχουμε ούτε εμείς καλά-καλά, αλλά τέλος πάντων. Καλά, τώρα... αλλά δεν υπάρχει. Ένα άλλο θέμα. Ναι. Υπήρχε τότε. Ναι. Και τη δεκαετία του 70 η δραχμή σε σύγκριση με το Μάρκο ήταν 1%. Ναι. Ήταν από τα ισχυρότερα νομίσματα. Κατανοητό. Κατανοητό. Τι πάει να πει. Εντάξει. Θα μείνουμε εκεί. Το ξεχνάμε. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Αν φύγεις από το νόμισμα χωρίς να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι έχεις τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΦΠΑ, φόρους, έλεγχο της παραγωγής, αλλά δεν έχεις δικό σου νόμισμα. Αυτό είναι καταστροφικό. Για να οδηγηθείς το δικό σου νόμισμα πρέπει να αποδεσμευτείς από τα προηγούμενα. Γι' αυτό που κάποιοι λένε να φύγουμε από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, από την Ευρώπη, από την Ήπειρο δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν φεύγουμε. Η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη όλη είναι μια στιγμή από την ιστορία της Ελλάδας. Όσο και να τους ενοχλεί. Και η Ευρώπη ελληνικό όνομα είναι. Από εμάς τα πήραν όλα. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να κάνει συμφωνίες με άλλες χώρες. Θα μου πει κάποιος με ποιες χώρες μπορεί να κάνει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα πρέπει να κοιτάξει προς την Αφρική. Όσο ακραίο και αν ακούγεται σε κάποιους. Η Ελλάδα πρέπει να πατήσει στην Αφρική και στον Ευρωπαϊκό Νότο. Και στα Βαλκάνια. Αυτός είναι ο ζωτικός μας χώρος. Η Ελλάδα πρέπει, είπατε, να πατήσει... Να πατήσει στην Αφρικανική Ήπειρο, στον Ευρωπαϊκό Νότο, στα Βαλκάνια δηλαδή, ναι. Και λίγο στα παράλληλα της Ασίας, Ευρασίας, λίγο. Αν δούμε η Ελλάδα πότε μεγαλούργησε, πότε μεγάλωσε, πότε πραγματικά ήταν ένα κράτος ρωμαλαίο και σεβαστό παγκόσμια, ήταν την περίοδο που είχαμε τις αποικίες μας στην Αφρική. Σε Αφρικανική Ήπειρο. Είναι αδιανόητο να μην βλέπουμε ότι εκεί πλέον μπορούμε και λόγω πληθυσμού, μιλάμε για μεγάλους πληθυσμούς, και λόγω παραγωγής να έχουμε λόγο ύπαρξης. Η Ελλάδα θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να γίνει η βιομηχανική περιοχή, η βιομηχανία, η βαριά βιομηχανία εντός εισαγωγικών της Αφρικής. Τι ήταν η Ελλάδα πριν κάποιες εκατοντάδες χρόνια? Ήταν ουσιαστικά η Γερμανία,
της εποχής τους. Έφτιαχνε υψηλή τεχνολογία και έπαιρνε αγροτική παραγωγή. Αυτό που κάνει τώρα η Γερμανία. Απομιζά όλο τον Νότο, όλη την Ευρώπη και πουλάει τεχνολογία. Και δεν σημαίνει ότι η παραγωγή, τη βιομηχανική παραγωγή, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνεται και σε αυτές τις χώρες. Ξέρετε τι είναι τα δισεκατομμύρια που δίνουμε κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ, τα δισεκατομμύρια που δίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δισεκατομμύρια που δίνουμε στις Βρυξέλλες για τους φωκοκολάρες των Βρυξελών, να τα ρίχναμε σε άλλες μορφές δράσεων. Φανταστείτε λοιπόν αύριο το πρωί σε μια αφρικανική χώρα η Ελλάδα να επενδύσει 5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Στο ΝΑΤΟ δώσαμε 8. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ΦΠΑ φεύγουν πάνω από 25 δις το χρόνο. Κύριε Κολυβά, όλες αυτές οι προτάσεις είναι προτάσεις οι οποίες σίγουρα κάποιοι τις έχουν σκεφτεί και πριν από εσάς. Όχι. Για ποιο λόγο το λέτε το όχι? Γιατί έχει κόστος αυτό. Κόστος έχει όμως και αυτό που τώρα τηρούμε και έχει κόστος... Και ναι, έχει... αλλά ο Έλληνας δεν βλέπει το κόστος και το κέρδος μακροπρόθεσμα. Βλέπει σήμερα ο άλλος. Δέχεται τα μνημόνια, δέχεται να σκύψει το κεφάλι, δέχεται απώλεια εθνικής κυριαρχίας για να μην χάσει τα 100 ευρώ από τη σύνταξή του. Είναι δηλαδή κοντόφθαλμος ο νεοέλληνας? Άννα, ορίστε. Είναι κοντόφθαλμος δηλαδή ο νεοέλληνας? Και ξεχνάει και είναι κοντόφθαλμος. Και είναι και παρτάκιας. Σας είπα εγώ σήμερα θα είμαι δυσάρεστος. Αν αύριο το πρωί ο Μητσοτάκης σου πει ή σας κόβω 300 ευρώ από τη σύνταξη ή δίνω ένα νησί. Πώς θα αλλάξετε? Το 50% των Ελλήνων να πει δώσε ένα νησί, μας κόψει τη σύνταξη. Πώς θα αλλάξετε αυτήν την νοοτροπία? Πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία. Πώς θα την αλλάξουμε λοιπόν? Με αγώνα, με αντίσταση, με το να γίνεις παράδειγμα. Γιατί λέω εγώ για όλους αυτούς πριν ότι δεν είναι παράδειγμα? Δεν μπορεί εγώ να λέω ότι είμαι κατά της υποχρεωτικότητας, ότι αντιστέκομαι και να φοβάμαι να βγω στον δρόμο μη πάω πρόστιμο 300 ευρώ. Δεν μπορεί εγώ να είμαι κατά της υποχρεωτικότητας και να δεχτώ να κάνω τεστ ή οτιδήποτε για να πάω να κάνω το χειρουργείο μου. Προτιμώ να πεθαίνω στους πόνους, αλλά εγώ χειρουργείο με υποχρεωτικότητα που επιβάλλουν αυτοί δεν θα κάνω. Δεν μπορεί εσύ που είσαι επαναστάτης και υποτίθεσαι να ανατρέψεις το σύστημα, να λες παιδιά να πούμε όλοι μαζί, να κρατάμε και τις αποστάσεις και σιγά σιγά και να μην φωνάζουμε γιατί θα ενοχλήσουμε το σύστημα. Όχι. Μήπως αυτό το υποτίθεται που είπατε τελικά είναι το μυστικό όλων εκείνων που θέλουν να ανατρέψουν την κατάσταση? Υποτίθεται θέλουν να την ανατρέψουν. Αυτό ας το κρίνει ο κόσμος. Εμένα προσωπικά δεν με πείθει κανείς που δεν δέχεται να αντισταθεί και δεν δέχεται το κόστος της αντίστασης. Κύριε Κολυβά, είστε εναντίον της υποχρεωτικότητας ή εναντίον του συγκεκριμένου εμβολίου? Διότι ξέρουμε πια έχει φανεί, έχει αποδομηθεί η προσπάθειά τους ότι το εμβόλιο αυτό έχει πολλές παρενέργειες και θάνατους που τους βαφτίσαν και τους δεχτήκαμε κι εμείς σαν ξαφνικήτερα. Ξεκάθαρα λοιπόν. Εγώ είμαι εναντίον οποιαδήποτε μορφής υποχρεωτικότητας και για οποιοδήποτε εμβόλιο. Όχι μόνο αυτό. Γιατί αν δεχτώ υποχρεωτικότητα σε ένα, θα δεχτώ μετά και σε άλλα. Επομένως, είστε εναντίον της υποχρεωτικότητας και όχι του συγκεκριμένου εμβολίου. Σε όλα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία. Ναι, ξέρετε γιατί ρωτάω, γιατί υπάρχει ένα πονηρό μονοπάτι στην ερώτηση αυτή. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Εάν... Δεν έχει πρόβλημα. Ορίστε. Θα αλλάξουν το εμβόλιο και θα σου πούνε «Α, αλλάξαμε, είναι άλλο αυτό, εδώ δεν έχεις πρόβλημα». Αυτό θα σου πούνε. Ναι, αλλά πάλι στην ουσία σε ξεγελούνε. Μιλάμε λοιπόν για το mRNA εμβόλιο. Γι' αυτό δεν θέλω να με ξεγελάσουν. Τους λέω είμαι κατά οποιασδήποτε υποχρεωτικότητας. Ωραία λοιπόν. Για να μην σας πονηρέψω και να το αφήσω έτσι, εξηγώ την ερώτηση. Έχουν βγει πάρα πολλοί επιστήμονες που λένε ότι το mRNA, και προχθές έβγαλε ο φίλος μου ο Στέφανος ο Δαμιανίδης τον κύριο Μαλώνε, που λέει ότι ο οποίος εφήβρε την τεχνολογία mRNA και λέει ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι η καταστροφή της ανθρώπινης, του ανθρώπινου είδους. Λέω λοιπόν, αφού ξέρουμε και ακούμε ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο, και το βλέπουμε στην καθημερινότητα, διπλό-τριπλό εμβολιασμένοι πεθαίνουν, κολλάνε, ξαναπεθαίνουν.
Εχθές ο κύριος Γάκης, σαν επιστήμον, οφείλω να ακούσω την άποψή του, λέει ότι είναι περισσότεροι θανάτοι των εμβολιασμένων από COVID παρά των ανεμβολίαστων. Επομένως, το συγκεκριμένο εμβόλιο αποδεδειγμένα δείχνει έμπρακτα, με αναλύσεις, με μελέτες, ότι πεθαίνει κόσμος. Ερωτώ λοιπόν, για το συγκεκριμένο εμβόλιο, για το συγκεκριμένο εμβόλιο, είστε εναντίον ή για την υποχρεωτικότητα και όποιος θέλει να το κάνει, ας το κάνει? Ξαναλέω, είμαι εναντίον κάθε υποχρεωτικότητας. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, γιατί αν αύριο το πρωί βγει μια άλλη τεχνολογία, που δεν είναι mRNA, είναι μια νέα τεχνολογία, θα το αποδεχτούμε? Πού είναι υποχρεωτικό? Εάν βγει κατά τον ίδιο τρόπο... Συγγνώμη, δεν γνωρίζετε τις παρενέργειες που είχαν τα εμβόλια για την πανδημία της γρήπης των χείρων? Δεν τα ξεχνάω. Δεν γνωρίζετε ότι το 1986 με νόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον παπά Μπους οι φαρμακευτικές εταιρείες απαλλάσσονται των ευθυνών τους για τις ευθύνες που πιθανόν προκύψουν από παρενέργειες των εμβολίων? Από το 86 και λοιπόν, μετά από αυτή την απόφαση που πήραν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ είμαι ενάντια σε οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα. Γιατί υποχρεωτικότητα σε κάτι που δεν έχει κανείς ευθύνη, δεν μπορώ να αποδεχτώ. Και δεν είναι μόνο τα εμβόλια mRNA. Αν και η τεχνολογία mRNA θα μπει πλέον σε όλα τα εμβόλια, γι' αυτό το κάνω, έχει χαμηλότερο κόστος, να ξέρετε, οι άνθρωποι το κέρδος πλέον. Αλλά μια και αναφερθήκατε πριν, στον κύριο Δαμιανίδη, που κάνει πραγματικά πολύ καλό έργο. Προσωπικά εμένα δεν με έχει καλέσει ποτέ να μιλήσω ως πρόεδρος πολιτικού κινήματος. Μήπως γιατί είναι συνεργάτης, υπάλληλος πολιτικού προσώπου εντός κοινοβουλίου? Όχι, δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Απλά εμένα μου αρέσει να είμαι αυστηρός. Ο κύριος Γάκης είναι γιατρός ή πολιτικός? Γιατρός είναι. Ασχολείται με την πολιτική? Μα είπατε προηγουμένως στην αρχή της συνέντευξής σας ότι εν γέννη είμαστε πολιτικοί. Όχι. Ασχολείται με την πολιτική. Δηλαδή, ο κύριος Γάκης, εκτός από το κομμάτι του κορονοϊού, αν αύριο μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλήσουμε για τα θέματα που είναι καυτά. Προσέξτε, ο κορονοϊός ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο για να περάσουν άλλα σχέδια. Χρειαστεί να μιλήσουμε για τα άλλα τα σχέδια. Θα μας φωτίσει? Θα μου πείτε όχι, αλλά μπορεί να μας φωτίσει για το θέμα του κορονοϊού. Λοιπόν, για το θέμα του κορονοϊού, τους κατανοώ, τους ακούω, αλλά ας αφήσουμε τα άλλα θέματα σε αυτούς που ξέρουν. Εγώ δεν θα σας πω ποτέ για τη τεχνολογία mRNA. Μπορώ να σας πω μόνο τι λένε οι γιατροί, οι ειδικοί. Να επικαλεστώ τον κύριο Γάκη. Για θέματα άλλα όμως, ο καθήν εκεί που ετάχθη. Να ξέρουμε τι λέμε. Μα εγώ επικαλέστηκα. Για την παρέμβαση που έκανα, αλλά χρειάζεται, είναι χρήσιμο να το πούμε αυτό εδώ, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα τα έχουμε μπερδέψει. Εγώ, κοιτάξτε, πολλές φορές πολλά πράγματα αλλιώς φαίνονται και αλλιώς είναι. Και το ξέρετε και εσείς, γιατί δεν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκατε από τη γιάλα για να κάνετε τον πολιτικό ή τον πρόεδρο ενός κόμματος. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε δει... Δεν με ενδιαφέρει κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Ποιο δεν σας ενδιαφέρει? Ούτε το πολιτικός, ούτε το πρόεδρος ενός κινήματος. Και η διαδικασία Ωραία. Που είχαμε σε εμάς ήταν ανοιχτή να έρθει όποιος θέλει. Και είπαμε, όσοι θέλουν, από όποιο φορέα θέλουν, να σέρουν, να βάλουν την ψηφιότητα, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και να ψηφίσουν και όποιος θέλει. Ήταν τελείως ελεύθερο. Πείτε μου εσείς που έχει γίνει ξανά αυτό. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό. Όχι, απλά για να μας κατηγορούν. Απλά θα σας πω, ένα αν πράγμα. Αν μπορούν να κάνουν το ίδιο και οι άλλοι. Απλά θα σας πω ένα πράγμα το οποίο άκουσα. Και δεν σας κρύβω ότι το διεπίστωσα κι εγώ. Λίγες μέρες πριν το συνέδριό σας θα έπρεπε να γίνει η τεράστια διαφήμιση για να ξέρει ο κόσμος. Δεν είχε γίνει η τεράστια διαφήμιση. Κάνετε λάθος, γιατί μπορώ να σας πω ότι το συνέδριό μας το προετοιμάζαμε από τον Νοέμβριο. Γίνανε δεκάδες ανακοινώσεις στα social media, γίνανε ανακοινώσεις σε όποια εκπομπή μας καλέσανε. Μέσα από τις πλατφόρμες δικές μας μπήκανε ανακοινώσεις σε social, σαν site, οπουδήποτε υπήρχε. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ότι δεν το είπε η τηλεόραση, δεν το είπε. Ξέρετε, η τηλεόραση εμάς δεν μας παίξει ποτέ. Είναι μια αλήθεια. Τώρα, αν κάποιοι δεν το είδαν, λυπάμαι, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ωραία, λοιπόν. Πάμε στην παρέτηση του κυρίου Ντράγκη και την
για τον κυρίου Ματαρέλα, το ότι δεν, την, τη στάση, το ότι δεν δέχθηκε την παρέτηση του κυρίου Ντράγκη. Παγκόσμια έχουμε αναταραχές στο πολιτικό κόσμο. Και αυτό είναι λογικό, είναι τα επακόλουθα των πολιτικών την περίοδο του COVID, οι οικονομικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν. Βέβαια, όλες αυτές εγώ τις βλέπω με μεγάλη καχυποψία, καθώς η νέα τάξη πραγμάτων, αν θέλει να προχωρήσει στην παγκόσμια κυβέρνηση, σε μια παγκόσμια κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχουν αναταραχές στις κυβερνήσεις όλου του κόσμου. Άρα λοιπόν, αυτό το βλέπω ένα πολύ ωραίο σενάριο για την νέα τάξη πραγμάτων. Είστε ο δεύτερος που το λέτε σε αυτή την εκπομπή. Ο πρώτος που το είπε ήμουν εγώ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι η σκέψη μας. Ναι, το πρωί και χθες το βράδυ και το πρωί τοποθετήθηκα για αυτό το πράγμα στην πρωινή εκπομπή και στη χθεσινοβραδινή εκπομπή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει φυσικά ρήξη. Δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Είναι κάτι που το έκτισαν με κόπο. Δεν θα το αφήσουν από τα χέρια τους να φύγει. Φίλε Νίκο, εδώ θέλω να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει. Καταραίει όμως με έναν άλλο τρόπο. Καταραίουν τα παλιά κατεστημένα. Προσπαθούν να βγουν τώρα τα νέα. Αυτό που έγινε με το COVID ήταν το μοίρασμα της τράπουλας. Ήταν να μοιράσουν τις περιοχές επιρροής ο καθένας, να μπορέσουν να φτιάξουν τις δικές τους αυτοκρατορίες. Πρόσωπα. Θέλω ο καθένας σε κάθε περιοχή να βάλει τους δικούς του. Αυτό γίνεται τώρα, αυτό ζούμε. Δυστυχώς σε όλο αυτό εδώ ο χαμένος είναι ο λαός. Σε όλο τον κόσμο. Συμφωνούμε. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Συμφωνούμε. Μην πιστεύουμε ότι σε άλλα κράτη οι πολίτες περνάνε πολύ καλά. Και εκεί δύσκολα περνάνε. Απλά στην Ελλάδα η αλητεία και αυτό το ο εγκληματίας, ο νταβατζής εντός εισαγωγικών, χρησιμοποιώ τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κώστα του Καραμαλή, αυτό το είπε πρώτο στον Ταρατσίδε, έχει ξεπεράσει τα όρια. Στην Ελλάδα σε εκβιάζουν από τη μέρα που γεννιέσαι μέχρι τη μέρα που θα πεθάνει. Αυτό είναι κάτι άλλο. Τώρα, όσον αφορά την Ιταλία, ο κύριο Ντράγκη δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ήταν κεντρικό τραπεζίτη. Είναι ένα άνθρωπο που έπαιξε με την αλλαγή χρημάτων. Έχει κάνει πάρα πολλά ο κύριο Ντράγκη. Και το λιγότερο που θα έπρεπε ω ποινή να είχε θα ήταν να ήταν σε ένα μπουντρούμι τώρα μέσα και να σαπίζει. Γιατί χάθηκαν εκατομμύρια ζωές εις βάρος των πρακτικών του κ. Τράγκη και άλλων τραπεζιτών. Αυτό που γίνεται τώρα είναι προσπαθούν να αποφύγουν μία με οδυνηρή εκλογική ήττα στην Ιταλία. Προσπαθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ένα νέο συνασπισμό. Αυτό γίνεται στην Ιταλία. Μη σας κάνει εντύπωση το ότι δεν έκανε αποδεχτή την παρέτησή του ο πρόεδρος της Ιταλίας. Θα πάει στο κοινοβούλιο, θα γίνει μια συζήτηση, θα προσπαθούν να βρουν μία νέα ισορροπία, μια νέα αυτοδυναμία, μια νέα στήριξη, κοινοβουλευτική στήριξη στο Ιταλικό Κοινοβούλιο για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια αυτοδυναμία. Εδώ θέλω να έρθω. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ιταλία. Τι θέλουν όμως την αυτοδυναμία και δεν θέλουν να έχουν προβλήματα. Ο μεγάλος αντίπαλος εκεί είναι ο Σαλβίνι. Ο οποίος μη σας κάνει καμία έτσι εντύπωση, αν αύριο τον δείτε, να εξυπηρετεί και λίγο τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων. Μάλιστα. Εδώ ταιριάζουμε απόλυτα στην άποψη αυτή και φοβάμαι ότι θα το δούμε και αυτό και φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη και το πρόβλημα δεν είναι το ότι θα γίνει επικίνδυνη, το πρόβλημα είναι ότι είμαστε στην Ελλάδα ανοχήρωτοι εντελώς, διότι έχουμε ανοχήρωτους ηγετίσκους οι οποίοι ηγετίσκοι δυστυχώς ή ευτυχώς νομίζουν ότι κάνουν κάτι. Δεν κάνουν τίποτα. Αυτή είναι, η αλήθεια είναι πως δεν φταίνει η ηγετήση. Φταίει ο κόσμος, ξεκάθαρα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι σάπιο το σύστημα. Σε αυτό το σύστημα που έχουμε, όποιος και να ήταν αυτός που είχε τις τύχες της πατρίδας μας στα χέρια του, με αυτό το σύστημα, δεν θα μπορούσε να καταφέρει πολλά πράγματα. Μέσα σε μια χώρα η οποία ελέγχεται από τους τραπεζίτες, ελέγχεται από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχεται από τους Αμερικανούς μέσω ΝΑΤΟ, ελέγχεται από τις ΣΤΟΕΣ, από τη Λέσκη Μπίλντεμπεργκ. Και από όλα αυτά, όσο και να φαντάζουν λίγο γραφικά σε κάποιους, είναι η πραγματικότητα όμως, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Κύριε Κολυβά, πρέπει να ανατραπεί το σύστημα. Θέλει ξύλωμα από την αρχή και ξανά από την αρχή. Και να το ξανακάνουμε πάλι. Θα φύγουμε από αυτό το θέμα τώρα και θα πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι κοινωνικής έκτασης. Θα ήθελα να διαβάσω κάτι σε ένα άρθρο της Prime News που δεν συνηθίζομαι να βάζουμε τέτοια άρθρα. Ειλικρινά το λέω αυτό.
Δεν έχουμε γίνει ούτε ροζ εφημερίδα, ούτε θα γίνουμε ποτέ. Όμως, αυτό το άρθρο μπαίνει για να δείξουμε τη σαπίλα της ελληνικής κοινωνίας. Τη σαπίλα της ελληνικής κοινωνίας. Και θέλω το σχόλιο σας, αν θέλετε, επιδερμικά, αν δεν θέλετε, να μπείτε βαθιά στο θέμα αυτό. Λοιπόν, διαβάζουμε την ανάρτηση του κυρίου Θάνου Καρατσιόλη. Αισθάνεται, λέει, κουρασμένος, στο Facebook αυτά, αισθάνεται κουρασμένος με τον χρήστη Θάνος Καρατσιόλης. Τον κούρασε ο εαυτός του ή κάποιος συνονόματος, γράφουμε. Όπως και αν έχει, πρόκειται για ένα χαρισματικό άνθρωπο, καθώς είναι σίγουρο πως ο Λιγνάδης είχε να κάνει με ανώμαλα παιδιά. Είναι χαρισματικός ο άνθρωπος. Επίσης είναι αξιοθαύμαστη η σύγκριση που κάνει μεταξύ ενός βιασμού και ενός καυτηριασμού χεριού. Αυτά τα λεγόμενά του υποθέτουμε πως μιλάει από προσωπική πείρα και κρίνει εξαιδίων τα λότρια. Μήπως τελικά θα πρέπει τα ανώμαλα παιδάκια να τα ευχαριστήσουν, να τον ευχαριστήσουν κιόλας. Γιατί τα γράφουμε τώρα σαν εφημερίδα αυτά. Πάμε στην ανάρτηση του κυρίου Καρτσιόλη. Παιδιά, μας τα έχετε πρίξει με τον κύριο Λιγνάδη για τις ποινές που έφαγε και αν βίασε ή όχι ανώμαλα παιδάκια ή αν έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή. Στην Ελλάδα το έχουν παραξηλώσει με κάποια ποινικά δικήματα, όπως ο βιασμός που έχει υπερβολική αυστηρή ποινή, κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Καρτσιόλης το λέει αυτό. Ένας βιασμός, μια σεξουαλική πράξη δίχως συνένεση, δεν είναι καυτηριασμός χεριού, ούτε αποκεφαλισμός. Είναι ένα πίδι. Μπιτ. Και όχι, και οκ, μέχρι εκεί. Ακούστε πώς βλέπει ο κύριος Καρτσιόλης το βιασμό. Είναι απλά ένα πίδι. Μπιτ. Δεν είναι ούτε τόσο τραγικό να σε βιάσουν, ούτε σου μένει τραύμα για πάντα. Είναι κάτι που το ξεπερνάς αργά ή γρήγορα και αν δεν το ξεπεράσεις έχεις και εσύ προβλήματα. Ο κύριος Καρτσιόλης. Δεν διαβάζω άλλο γιατί συχαίνομαι. Συχαίνομαι. Είναι ειδικός, είναι ψυχολόγος, είναι κάτι. Όχι, ένας μαλάκας είναι. Κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, εγώ έχω μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Για μένα οι βιαστές ανηλίκων, η αρχική ποινή θα πρέπει να είναι ο χημικός ευνοχισμός. Ξεκινάμε από εκεί. Μπράβο σου. Και πέντρον, η φυλάκισή τους να είναι φυλάκιση. Όχι ούτε αναστολή, ούτε τρως 12 χρόνια και βγαίνεις έξω στα 3. 12 τρως, 12 θα εκτίσεις την ποινή. Όσον αφορά από τον κύριο, θα του πω λοιπόν, δεν ξέρω τι γούστα έχει ο άνθρωπος. Τι θέλει να κάνει, τι δεν θέλει να κάνει. Εγώ σέβομαι τη σεξουαλικότητα του κάθε ανθρώπου όμως. Και εγώ. Όποια και να είναι αυτή. Όχι το βιασμό όμως. Είναι δικαίωμά του να έχει οποιαδήποτε σεξουαλικότητα θέλει. Και ο εξαναγκασμός σε οποιαδήποτε γενετήσια σεξουαλική πράξη, εκτός από καταδικαστέως, είναι και ποινικό αδίκημα. Εκτός από ποινικό αδίκημα, είναι και ύβρις ως προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτόν τον κύριο λοιπόν θα του πω ότι αν τα έλεγε αυτά και αφορούσε κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, σε αυτόν τον κύριο θα του έδειχνα την αγάπη που του αρμόζει και την αξία του να μην μιλάς και να σκάς αν δεν έχεις να πεις κάτι καλό για κάποιον άνθρωπο που υποφέρει. Αυτός ο κύριος λοιπόν για μένα θα έπρεπε αυτόματα να τον καλέσει ο εισαγγελέας, γιατί ουσιαστικά παρακινεί τον κόσμο να κάνει τέτοιες πράξεις. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί εμάς μας έχει καλέσει ο εισαγγελέας πολλές φορές για πράγματα που έχουμε πει, το οποίο εμείς δεν είπαμε ποτέ κανέναν να κάνει κάποια παράνομη πράξη. Αν υπακοή, ναι, εγώ είμαι υπέρ της αναπηκόης. Η αντίσταση. Πρώτα κάνω εγώ τις παράνομες πράξεις, σε μένα έρχεται ο εισαγγελέας. Γι' αυτό τον κύριο λοιπόν, θα ήθελα να δω ποια είναι η αντίδρασή του πρόσωπο όσον αφορά τα social media. Δεν είδα το Facebook να του ρίχνει καμιά ποινή. Εμένα όταν γράφω αντισταθείτε, βγείτε στους δρόμους, μου ρίχνουν ποινή 90 μέρες. Σε αυτόν εδώ που λέει πηγαίνετε, βιάστε, δεν του ρίχνετε ποινή ούτε μια ώρα. Και δεύτερον, δεν είδα τον εισαγγελέα να τον φωνάζει και να τον στέλνει σπίτι του. Εγώ λοιπόν καλό, δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τι δουλειά κάνει, πού δουλεύει, τι κάνει, τι είναι. Καλό όμως όλους, όλη την κοινωνία να του γυρίσει την πλάτη. Εγώ, αν τον είχα υπάλληλο αυτόν τον άνθρωπο,
Θα τον είχα διώξει από τη δουλειά την ίδια στιγμή. Αν ήταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα ήθελα να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Για να καταλάβει λοιπόν ότι όλα κρίνονται στη ζωή. Και τι έγινε αν πεινάσει, θα το ξεπεράσει, θα το ξεχάσει. Όπως και αν φάει ένα καλό ξύλο. Δεν λέω κάτι εγώ. Θα το ξεχάσει. Θα το ξεχάσει. Θα το ξεχάσει. Και στο νοσοκομείο ένα τρίμηνο και τρέφεται με σωληνάκι, δεν είναι κάτι κακό. Όχι, κάποια στιγμή θα το ξεπεράσει. Μα και καλά, θα το ξεχάσει. Μα και ο κύριος Καρτσιόλης λέει. Αυτό θέλει να μας πει, ναι. Είναι το λιγότερο τραγικό. Αυτό θέλει να μας πει. Είναι τραγικός. Ντροπή του. Να το ξανασκεφτεί και εγώ θα του πρότεινα με ψυχραιμία να βγει και να ζητήσει ένα συγγνώμη, γιατί πραγματικά δεν ξέρει τι κακό μπορεί να κάνει. Και γιατί, όχι, και γιατί όχι να μην επισκεφτεί και ένα καλό, πολύ καλό ψυχολόγο. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι γιατρός. Δεν ξέρω αν χρειάζεται ψυχολόγο ή όχι. Δεν ξέρω, όμως, δεν ξέρω αν χρειάζεται. Προσέξτε, ψυχίατρο είναι άλλο. Ψυχολόγο χρειαζόμαστε όλοι. Ωραία. Εγώ δεν χρειάζομαι ψυχολόγο. Όχι, χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε πολλά στο... Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έχω άλλους τρόπους. Ναι, εντάξει, οκ. Παραδοσιακούς ελληνικούς. Εντάξει, οκ. Απλά θέλω να πω ότι ο ψυχολόγος είναι αυτός που σε αποφορτίζει από τα προβλήματα. Ο ψυχίατρος είναι αυτός που σε κάνει καλά, άμα είσαι ανάποδα. Νίκο μου, αν ανεβούμε σε κάνα μητάτο επάνω και κάνουμε κάνα γλέντι εκεί πέρα και ρίξουμε και 10 παλωθιές, πιούμε και 2 τσίπουρα, μια χαρά ξεφορτίζουμε. Εντάξει, οκ. Δεχτώ και αυτό. Και αυτό δεχτώ και καλό και αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα θα πάμε λίγο στο τόλμα. Μιλήσαμε για την Ευρώπη, μιλήσαμε για πρωτογενείς τομείς και τα λοιπά. Θα πάμε τώρα στο τόλμα. Υπάρχουν πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ υπάρχει μετανάστευση, συμφωνία των Πρεσπών. Θα πάμε, θα πάμε, θα κάνουμε μία μεγάλη έτσι μια... Θα ανοίξω μια παρένθεση για το τόλμα, να το βάλουμε το τόλμα μέσα στο κάδρο κεντρικά. Και δεξιά και αριστερά θα βάλουμε όλα τα άλλα που μπορούμε να στολίσουμε το δέντρο λοιπόν το χριστουγεννιάτικό μας. Αν και μέσα του καλοκαιριού, καλό είναι να το στολίζουμε πότε πότε, να, έτσι να ξεδίνουμε. Λοιπόν. Προτιμώ καράβι εγώ βέβαια που είναι ελληνικό έθιμο. Πάμε να στολίσουμε το καράβι. Δεξιά και αριστερά, Αιγαίο από τη μια και τουρκικό Αιγαίο από την άλλη. Και στη μέση το καράβι. Τουρκικό Αιγαίο δεν υπάρχει. Μα κάτσα τώρα. Ο κύριος Άδωνης λέει ότι όλα εξαρτήθηκαν από ένα υπάλληλο. Και εγώ έχω πει επανειλημμένες φορές ότι ό,τι και να κάνει ο υπάλληλος πρέπει να δεχτεί το Υπουργείο, το αντίστοιχο Υπουργείο, να στείλει υπόνοιμα το αντίστοιχο Υπουργείο, να πει αν δέχεται, αν έχει κάποια αντίρρηση λοιπόν, και μετά να εγκριθεί. Όλος τυχαίος, όταν είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, πάντα κάποιοι υπάλληλοι κάνουν λάθος. Κάπως έτσι ένας υπάλληλος ξέχασε να στείλει ένα φαξ και μας έφυγε ο Χριστοφοράκος, πήγε στη Γερμανία, επί Υπουργίας Ντόρας Μπακογιάννη. Έτσι τώρα κάποιος υπάλληλος ξέχασε να στείλει ένα φάξ να κάνει μια αναφορά. Οι Τούρκοι κάνουν τα παιχνίδια τους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, το μόνο που μπορώ να πω και πραγματικά θέλω να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι είναι ντροπή να ασχολούνται με τα προσωπικά του. Είναι ντροπή. Ή κάποιοι ασχολούνται με τα προσωπικά του, όχι με τα προσωπικά του. Είναι λάθος. Εμείς θα κρίνουμε τον άνθρωπο για την πολιτική. Για το πολιτικό όν Άδωνη Γεωργιάδη, μια και του αρέσουν τα βιβλία πάρα πολύ, θα του πρότεινα το βιβλίο «Εσυνέπειες του Ευανανισμού σε μεγάλη ηλικία», να το διαβάσει, θα του κάνει καλό και να σταματήσει να μιλάει τόσο. Και του προτείνω, αν θέλει να δει την αγάπη του κόσμου και την εκτίμηση, να κάνει μία βόλτα μόνος του στις πλατείες και εκεί θα δει πόσο πολύ συμμερίζεται ο κόσμος και τον αγαπάει και εκτιμάει αυτά που λέει. Κύριε Κολυβά, θα σας κάνω μία ερώτηση και θα ήθελα σύντομα να απαντήσετε σε αυτό για να προχωρήσει η συζήτησή μας σε άλλα θέματα. Είπατε προηγουμένως ότι τα προσωπικά δεν τα κρίνουμε, είναι απαράδεκτο να τα κρίνουμε. Εάν ήταν παιδοβιαστής, θα τα κρίναμε τα προσωπικά του? Φυσικά, δεν μιλάμε, και είναι ποινικό. Είναι ποινικό. Ωραία. Εάν είχε εγκόμενες, θα τα κρίναμε τα προσωπικά του? Όχι, γιατί δεν, είναι, γιατί, δεν γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Εάν στην περίπτωση υφίσταται η χειροδικία και ο ξυλοδαρμός, ασχολούμαστε με τα προσωπικά? Φυσικά, μα είναι ποινικό αυτό. Δεν το ξέρουμε όμως αυτό. Ναι, ακούγεται. Αν γίνει κάτι τέτοιο, είναι ποινικό. Προσέξτε. Ακούγεται. Κάποιος που χτυπάει είναι παράβαση του νόμου. Κάποιος, okay. Τώρα, αν ο Άδωνης είχε μια εξουσιακή σχέση, αυτό αφορά τη γυναίκα του. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά. Σωστά το λέτε. Ας τα πούμε μεταξύ τους. Σωστά τι το κάνει λέτε. Στο κρεβάτι του ή τι δεν κάνει, ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε μπράβο, μπράβο. Σωστά. Και να σωστά. Σας πω και κάτι άλλο. Για μένα μου κάνει και εφιαλτική εικόνα τώρα να βλέπω ο Άδωνης. Δεν θέλω να κάνω εικόνα. Αφήστε το. Γιατί καλέ, γειτόνισσα, τι είναι ο Άδωνης, δεν είναι... Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελατε. Δεν θα ήθελα, ευχαριστώ. Ποιος θα το ήθελε?
Αλλά αν ισχύει αυτό, με τι καρδιά, με τι ψυχή, με τι ματιά τον κοίταξε η κυρία τραγουδίστρια, άραγε. Δεν ξέρουμε. Αν ισχύει αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω. Αγαπητέ φίλε Νίκο, μια και έχουμε και δύο πολύ καλές σχέσεις με τη μουσική. Εσύ ως επαγγελματίας, αλλά και εγώ με τους κάτι γράφουμε και κάποιους τύπους. Τέλος πάντων, μια και έχουμε και καλή σχέση. Θέλω να πω ότι ο χώρος της μουσικής έχει πάρα πολλά ωραία και πολλά άσχημα. Προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης ήθελε να είναι κοντά στο χώρο της μουσικής, γιατί ίσως ήθελε να μάθει ορθοφωνία. Του χρειάζεται. Η αλήθεια. Να μάθει να δουλεύει το διάφραγμα. Απλά μπερδεύτηκε το διάφραγμα. Mm. Για να χαριτολογήσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αν και η ελόγω κυρία δεν θα έλεγα ότι είναι μουσικός. Είναι όμως πανέμορφη κυρία, ε. Δεν είναι μουσικός. Αποφεύγετε να απαντήσετε. Γιατί? Ότι είναι πανέμορφη. Ναι. Γούστα είναι αυτά, φίλε Νίκο. Τι να πω. Δεν θα μπορώ να πω ότι δεν είναι. Μπορώ να πω ότι από φωνή είναι κορμάρ. Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο τόλμα τώρα. Κατά καιρού σας έχουμε δει, κύριε Κολυβά, να ορίεστε εντός εισαγωγικών σε βίντεο δικά σας που να λέτε ότι βαρέθηκα, δεν ασχολούμαι πια, ψυχάθηκα, κουράστηκα, δεν μπορώ. Πού αναφέρεστε? Σε εσωκομματικά στελέχη? Παντού. Έχω συγχαθεί. Ξέρετε, φίλε Νίκο, ξέρετε ακριβώς τα λόγια. Έχω συγχαθεί με τον εγωισμό των ανθρώπων. Έχω συγχαθεί με τη μικρότητα των ανθρώπων. Και πραγματικά μέσα στο κίνημα έχω δημιουργήσει πολλές εντάσεις όταν βλέπω μέλη του κινήματός μας να μπαίνουν στη διαδικασία να λένε πράγματα τα οποία βγάζουν κακία. Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει ένας λογικός άνθρωπος που χαίρεται με το θάνατο ανθρώπων? Όχι. Είναι τραγικό αυτό. Απάνθρωπο θα το λέω. Να βγαίνει κάποιος και να πει ότι «Α, τώρα θα δω που θα πεθαίνετε όλοι, να δω τι θα κάνετε». Είναι δυνατόν? Κοιτάξτε, ως κίνημα είμαστε μεσοδημοκρατικό. Πιστεύω στην πλειοψηφία. Πιστεύω ότι πρέπει θέλω να σε διακόψω. Αλλά σε θέματα αρχών και ηθικής, Δεν μπορώ να κάνω εκπτώσεις στον εαυτό μου. Θέλω να σε διακόψω, σε παρακαλώ. Δέξου ότι θα σε διακόψω τώρα, γιατί το έκανα ήδη. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα κίνημα να λέει ότι θέλω το καλό του κόσμου, αλλά εάν με ακούσει. Εάν δεν με ακούσει, τώρα να σας δω που θα πεθάνετε. Πρώτον. Είναι απαράδεκτο. Γιατί δεν είναι ειδικός. Και ειδικός να είναι, τι πάει να πει. Πρώτον, γιατί δεν είναι ειδικός. Θα δεις που θα καταλήξω. Γιατί αν ήταν ειδικός, θα έπρεπε για να πείσει τον κόσμο να έχει τεκμηριώσει έμπρακτα και αυτό που προσπαθεί να πείσει. Δεν το κάνει λοιπόν. Δεν είναι ειδικός, δεν μπορεί να καταράτε. Καταράτε. Έχει κατάρα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αδικαιολόγητα σφετερίζεται την έννοια «το κάνω για το καλό σας». Δεν το κάνεις για το καλό μας. Το κάνεις και βγάζεις αυτή την κακία γιατί είσαι εγωιστής και γιατί πραγματικά λες ότι θέλεις το καλό του κόσμου, αλλά τελικά θέλεις το καλό της άποψής σου. Είσαι εγωιστής λοιπόν. Ακριβώς αυτό λοιπόν, φίλε Νίκο, το βλέπω να γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Και θα μου επιτρέψουν κάποιοι, όταν εγώ ψέγω να το πει κάποιος, να το κάνει τέτοιες τοποθετήσεις εκτός κινήματος, να έχω ακριβώς την ίδια στάση και αν το κάνει κάποιος εντός κινήματος. Για μένα δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Με ενδιαφέρει η πράξη. Αν η πράξη είναι ενάντια στις αξίες μας και στις αρχές μας, όποιος και να το έχει κάνει, να απολογηθεί. Θα σου αποκαλύψω και κάτι. Υπήρξε μία κόντρα προσωπική μου με ένα γνωστό νομικό πρόσωπο της χώρας. Τέλος πάντων, έχουμε κάποιες διαφωνίες. Είχαμε μία κόντρα. Εγώ έχω διαφορετική άποψη για το τι θα συμβεί με τη νομική εξέλιξη κάποιων πραγμάτων. Δέχτηκα μία επίθεση. Εγώ δεν έβρισα ποτέ. Δεν έχει σημασία όμως. Παρ' όλα αυτά, μόνο και μόνο μπήκα στη διαδικασία της κόντρας. Ζήτησα στο κίνημα, συγκινηματικά, να περάσω από την Επιτροπή Διοντολογίας. Να απολογηθώ για ό,τι έγινε και να ζητήσω συγγνώμη αν έσφαλα. Και ζήτησα να γίνει το ίδιο με όσους ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί λοιπόν από τη μία να θέλουμε να είμαστε ακέραιοι, έντιμοι, να θέλουμε να είμαστε σοβαροί και αξιοπρεπείς και να μπαίνουμε στη διαδικασία της κοκορομαχίας. Γι' αυτό λοιπόν
Εγώ αναγνωρίζω το λάθος μου. Δεν έχει σημασία αν ξεκίνησε να σε βρίζει ο άλλος πρώτα. Δεν έχει σημασία αν ο άλλος δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική ή δεν μπορεί να δεχτεί ότι αυτό που λέει λόγω του εγωισμού του είναι λάθος. Ήταν λάθος δικό μου που μπήκα στη διαδικασία της αντιπαράθεσης. Γι' αυτό λοιπόν πέρασα Επιτροπή Διοντολογίας. Και. Αυτή είναι η άμεση δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή, εγώ ως πρόεδρος του κινήματος, έχω μία ποινή. Στη δεύτερη ποινή είναι κίτρινη κάρτα, ξέρεις. Στη τρίτη κίτρινη κάρτα, στη δεύτερη κίτρινη κάρτα, πάρεις κόκκινη. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία μας. Επομένως, το τόλμα έκρινε ότι ήσουν λάθος. Η Επιτροπή Διοντολογίας έκρινε ότι ναι, μεν μπορεί να είχα δίκιο, δεν έπρεπε να απαντήσω. Ήταν λάθος. Φυσικά. Και αυτή ήταν η πρόταση δική μου, έτσι, η τοποθέτηση δική μου. Ότι έκανα λάθος. Και η δική μου πρόταση και η τοποθέτησή μου ήταν αυτή. Τα έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να απαντήσω. Δεν πρέπει να απαντάμε. Μήπως... Δεν πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία της κοκορομαχίας. Τώρα θέλω... θα γίνω καθαρά δημοσιογράφος και θέλω να, να με καταλάβεις. Μήπως ήταν ένα τέχνασμα αυτό για ένα έμεσο συγγνώμη. Συγγνώμη σε ποιον. Δεν το είπα δημόσια αυτό. Αυτό ήταν στο εσωτερικό μας. Το ξέρει κανείς. Συγγνώμη δεν ζητάω. Δεν ζητάω συγγνώμη από κανέναν. Συγγνώμη. Γιατί? Δεν ζητάω κανένα συγγνώμη. Γιατί? Δεν ζητάω συγγνώμη. Θα ζητήσω συγγνώμη μόνο από αυτούς που θα παραδεχτούν και θα αποδεχτούν ότι πρώτον έσφαλαν και δεύτερον ότι αυτό που κάνουν δεν οδηγεί πουθενά. Εκεί θα ζητήσω κι εγώ συγγνώμη αν υπερέβαλα. Μέχρι στιγμής σε ό,τι έχω πει έχω δικαιωθεί. Επομένως, σε χαρακτηρίζει εγωισμός γιατί δεν ζητά συγγνώμη, γιατί εγώ ζητάω πολλές φορές συγγνώμη και δεν το κάνω συγγνώμη, για να. Συγγνώμη ζητώ από όσους αποδέχονται το λάθος. Από αυτούς που δεν έχουν αποδεχτεί το λάθος τους και συνεχίζουν το ίδιο πράγμα. Και αν και το έχει κάνει εσύ το λάθος και αυτοί δεν έχουν κάνει λάθος και δεν θες να το δεις. Αυτό αποδεικνύεται, φίλε. Αποδεικνύεται. Αν δεν θέλεις να το δεις. Όχι, εγώ το βλέπω. Συγγνώμη. Αποδεικνύεται. Λες ότι δεν ζητάς συγγνώμη, αλλά τέσσερις φορές τώρα έχεις πει τη λέξη συγγνώμη στις εκφράσεις σου. Συγγνώμη ζήτησα, αγάπη. Φίλε Νίκο, από τους συνεργάτες μου, αν τους εξέδεσα. Δεν ζητάω συγγνώμη από έναν άνθρωπο, ο οποίος πρόσεξε. Ο άνθρωπος που έχει αξιοπρέπεια και καταλαβαίνει, δεν συνεχίζει να κοκορομαχεί επί 1,5 μήνα. Κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ως δημοσιογράφος είμαι καλός. Και μπορώ να δαγκώσω όποιον θέλω. Δεν το κάνω. Απλά θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους αυτούς, εκτός και εκτός κινήματος. Το ότι υπάρχει ανοχή δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι εσαΐ. Για χάρη του καλού της πατρίδας μας, του αγώνα μας, έχω κάνει πολλές φορές πίσω. Δεν σημαίνει ότι θα κάνω πάντα πίσω. Δεν ξέχασα τίποτα. Θυμάμαι τι έλεγε ο καθένας πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 1 χρόνο, πριν 6 μήνες, τις παλαβές θεωρίες. Αυτά που τάζανε στον κόσμο σε 1 μήνα τελειώνουμε, σε 10 μέρες, τα θυμάμαι όλα. Και φαντάζομαι τα θυμάσαι κι εσύ. Και αποδείχτηκε ότι σε όλα αυτά είχαν άδικο. Εγώ δεν θέλω να πω ότι έλεγαν. Αποδείχτηκε όμως και όλοι εκείνοι που τα έλεγαν εξαφανίστηκαν. Δεν εξαφανίστηκαν όλοι, υπάρχουν ακόμα κάτι. Μικρό ποσοστό. Άλλαξαν προβιά. Μικρό ποσοστό. Σημασία έχει ότι δεν ξεχνάω. Δεν λέω κάτι, δεν επιτίθομαι, αλλά δεν ξεχνάω. Και δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Και επί τη ευκαιρία να εκμεταλλευτώ τον φράση σου αυτή ότι σε 10 μέρες τελειώνουν όλα, σε 20 μέρες τελειώνουν όλα, έρχεται αυτό, έρχεται αυτό, έρχεται το άλλο, κατεβαίνει ο Χριστός, κατεβαίνει, φεύγει, βαρέθηκε, μας παρετάει, όλα αυτά. Να το εκμεταλλευτώ τώρα εγώ και να σας πω. Σε αυτήν την εκπομπή, την σημερινή εκπομπή, την πρωινή εκπομπή και τη χθεσινοβραδινή εκπομπή, ακούστηκε μια αλήθεια. Κρατήστε τη, γιατί αυτή την αλήθεια θα έχετε να τη διηγήσετε σε όλους αυτούς που σας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλύει, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφεται. Σας έχουμε πει, την προβιά της αλλάζει. Και πείτε μου, ένα ηγέτη που έχει αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ανά τον κόσμο και έχει μπει καλύτερος και πιο άνθρωπος από τον προηγούμενο. Ποτέ και ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Στην αντάξει πραγμάτων δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Θα αλλάξει λοιπόν ο Τζόνσον και θα μπει ποιος. Άγγελος Θεού. Καλά, περιμένετε. Θα αλλάξει ο Ντράγκη και θα μπει ποιος. Ένας φιλέσπλαχνος ειρηνιστής και ανθρωπιστής. Καλά, θα τα πούμε.
Θα τα πούμε. Εν καιρό. Λοιπόν, εγώ αυτό που ζητώ από όλους είναι να ψάχνουν πρώτα, να διαβάζουν, να ενημερώνονται και μετά να πιστεύουν. Σήμερα από το πρωί μου στείλανε κάποιοι φίλοι μηνύματα και είδα και κάποιους που κάνανε ζωντανά και λέγανε ότι ο Πέτσας είπε ότι οι ανεμβολίαστοι δεν μπορούν να αλλάξουν νομό. Ξέρεις τι ήταν αυτό, φίλε Νίκο? Ήταν αυτό που είχε πει πέρσι ο Πέτσας, πριν ένα χρόνο, για τα μέτρα που πήραν στη συνέχεια. Το περσινό το δημοσίευμα το πήραν και το ανεπαρήγαγαν κάποιοι δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών, τρέλανε τον κόσμο και από το πρωί άρχισαν να λένε ό,τι ασυναρτησία θες. Λοιπόν, θα σου πω τι έγινε. Εχθές το πρωί, θα σου πω ακριβώς και ποιο είναι, πρέπει να το έχω ακόμα εδώ σημειώσει. Λοιπόν, είναι το ΦΕΚ 2676, 3/5 το 22 όμως. Σου λέω το ΦΕΚ 2676, 31/5 22, που έχει ψιλοανανεωθεί. Αυτό το ΦΕΚ είναι. 2676, σου το ξαναλέω τρίτη φορά, το σημειώσα, το δεις, 31, που λέει ότι, που λέει για στα προσωρινά μέτρα που θα παρθούν, εάν παρθούν προσωρινά μέτρα, ναι, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του 2020-21. Αυτό το ΦΕΚ λοιπόν, αυτό λοιπόν το ΦΕΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επικαλούνται κάποιοι δηλώσεις του Πέτσα. Δηλώσεις Πέτσα δεν υπάρχουν. Πρώτον, είναι περσινές. Όχι, δεν ήταν δηλώσεις Πέτσα. Είπα για ΦΕΚ, δεν είπα για δηλώσεις. Ναι, εγώ σου λέω αυτό που λέγανε όλοι οι άλλοι. Ναι. Δηλώσεις Πέτσα ήταν πέρσι. Ναι. Το τελειώνουμε. Ναι. Το ΦΕΚ ουσιαστικά ανανεώνει, όπως γίνεται ανανακτό χρονικό διάστημα, ότι έχουν δικαίωμα να πάρουν μέτρα. Αυτό κάνουν. Επί δύο χρόνια κάνουν αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε. Δεν λέει κάτι αυτό. Επίσης, λίγο για να είμαστε λογικοί, εν μέσω τουριστικής περίοδου είναι δύσκολο να απαγορεύσουν τη μετακίνηση από νομό σε νομό. Ναι, αλλά ο κύριος Αρβανίτης έχει πει μια σοφή κουβέντα. Αυτοί, ξέρετε, λέει, τι μας κάνουν. Είναι σαν τις μαμάδες που τα παιδιά τους κάνουν φασαρία, έρχεται καλεσμένος και τους λένε κάνετε ό,τι θέλετε και μετά που θα φύγουν καλεσμένοι θα τα πούμε. Μα αυτό είναι γνωστό. Mm. Αλλά πρέπει κάθε φορά που λέμε κάτι να λαμβάνουμε κάποια δεδομένα. Πώς θα μπορούσε να ελέγξει τους ξένους η κυβέρνηση? Πώς? Όταν δεν έχει δικαίωμα να τους ζητήσει τα ελόγω πιστοποιητικά. Δεν μπορεί. Άρα λοιπόν πώς μπορεί να εφαρμόσει ένα μέτρο όταν δεν μπορεί να το κάνει? Δεν ακόμα μπορεί. Και ότι όταν βρεθεί θετικός με COVID κάποιος τουρίστας που του λένε σε συστήνουμε να κάτσεις 5 μέρες σε καραντίνα και δεν σε υποχρεώνουμε, είναι γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει σύστημα να καταγράφονται που είναι οι τουρίστες να πάσα στιγμή. Άπαξ και περάσει από τα σύνορα ένας τουρίστας, δεν ξέρουμε που πάει. Δεν ξέρουμε τι κάνει. Πώς θα τον ελέγξει? Δεν κλείσαμε με το τόλμα, θα κλείσουμε όμως τώρα με την τελευταία ερώτηση που θα σου κάνω και μετά θα πάμε σε γενικά άλλα προβλήματα που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό. Όλα αυτά που ανάφερες είναι απευθύνονται σε στελέχη του τόλμα, σε στενό διοικητικό γενικά, συμβούλιο. Γενικά, θέλω λίγο αυτό να το καταλάβουμε. Οπότε μιλάω, απευθύνομαι γενικά σε όλο τον κόσμο. Ναι. Εσωκινηματικά, εξωκινηματικά. Και αυτό το κάνω γιατί θεωρώ ότι το κίνημα δεν είναι κάτι που έχει σύνορα και διαχωρίζει τους ανθρώπους. Μακριά από εμάς αυτά τα σύνορα. Δεν με ενδιαφέρει κάποιος αν είναι στέλεχος του κινήματος ή δεν είναι. Για μένα όλοι είναι πολίτες και όλοι οφείλουμε ο ένας τον άλλον να τον βοηθά, να δίνουμε το καλό παράδειγμα και να μπαίνουμε στη διαδικασία του διαλόγου, όχι ύβρις, όχι κατάρες, όχι τέτοια πράγματα. Υπάρχουν στελέχη στο τόλμα που έχουν αποχωρήσει και έχουν πάει σε άλλο κίνημα ή σε άλλο κόμμα? Φυσικά. Μάλιστα. Υπάρχουν καινούργια στελέχη που έχουν έρθει από άλλα κόμματα? Φυσικά. Όσοι αποχώρησαν ήταν όσοι ήθελαν καρέκλες. Καρέκλες σε εμάς δεν υπάρχουν. Αποκλείς νέες αποχωρήσεις που δεν θέλουν άλλες καρέκλες ή που έχουν ήδη καρέκλες? Όχι, δεν αποκλείω τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Να σου πω και κάτι. Ναι. Όσο πιο γρήγορα φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, τόσο καλύτερα είναι για ένα κίνημα για να μείνει αγνό. Και αν με αυτό που θα πεις, που λες τώρα, τους σταματήσεις να το κάνουν γιατί θα φανεί ότι είναι λαγή? Όχι, δεν είναι θέμα λάβω. Είναι διαφορετική.
Δεν χρειάζεται να είναι λαγός κάποιος. Μπορεί να έχει διαφορετικές σκέψεις. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι είναι ανώτερος από όλους τους άλλους, καλύτερα να αποχωρήσει. Οι ακραίοι έχουν θέση στο τόλμα. Όταν λέμε ακραίο, τι εννοούμε ακραίο? Μπορεί να είναι ακραίος, μπορεί να, να βρίζει, μπορεί να προκαλεί, μπορεί να λέει πράγματα τα οποία... Το να βρίζει κάποιος είναι ανάλογα γιατί στη στιγμή μιλάμε. Τώρα εμείς μεταξύ μας, αν είμαστε μόνοι μας σε ένα γραφείο οι δυο μας και τσακωθούμε, μπορεί να βριστούμε και να τελειώσει η υπόθεση εκεί. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση που μου κάνεις, μου βγάζεις αναρτήσεις σε κοινωνικά... Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Κάποιος που βγάζει αναρτήσεις δημόσια, βρίζει ή μιλάει άσχημα στον κόσμο, για μένα είναι απαράδεκτο. Το θεωρώ απαράδεκτο. Όμως και εσύ έχεις κάνει αναρτήσεις οι οποίες δεν βρίζεις, αλλά μπορεί να προβληματίζεις. Άλλο καυστικό. Ναι. Η ειρωνία μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο και το να πειράζεις ή ακόμα και το να είσαι άκρος καυστικός είναι μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ζωής. Μάλιστα. Καυστικότητα. Το να παίζεις όμως με τις ζωές, με την ηθική και με την αξιοπρέπεια ανθρώπων, δεν είναι αποδεκτό από εμένα. Μάλιστα. Όποιος και να είναι αυτός. Στην Πάτρα, ένας 49 ετών άνθρωπος έχασε τη ζωή του γιατί πήγε, ζήτησε βοήθεια στο νοσοκομείο. Είπε ότι δεν αισθάνεται καλά, δεν μπορεί να πάρει ανάσα, πνίγεται, πονάει μπροστά στο στήθος, πονάει πίσω στην πλάτη και του είπαν, κύριε, δεν εφημερεύομαι, πηγαίνετε. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα του αδελφού του από μια εκπομπή του Open και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και να μου πεις εσύ σαν πρόεδρος στο τόλμα αλλά και σαν άνθρωπος που ζει σε αυτή την κοινωνία, ποια είναι η άποψή σου και τι θα πρότεινες το εσύ τελικά για όλα αυτά που κάνει και είναι εντελώς λάθος, τις κινήσεις δηλαδή που κάνει το νέο εσύ. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω τώρα, διότι έχουμε και στην Πάτρα... Ακούγεται? Περίπτωση ...που έχει προκαλέσει σοκ. Ένας άνθρωπος 49 χρονών πήγε να ζητήσει βοήθεια διότι αισθανόταν πολύ στο στήθος. Πήγε λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας. Εκεί, σύμφωνα με δηλώσεις των συγγενών του, δεν του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις. Έφυγε από το νοσοκομείο, μπήκε στο αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου με κατεύθυνση το νοσοκομείο του Ρίου και μέσα στο αυτοκίνητο πέθανε. Είχαμε και την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας για το θέμα. Εμείς έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Βασίλη Καψούρα, ο οποίος είναι συγγενής του 49χρονου. Τον έχουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καψούρα, και συλληπιτήρια, αν μας ακούτε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, και προφανώς έχει ζητηθεί κατεπίγουσα έρευνα το τι ακριβώς συνέβη, αλλά προκαλεί πραγματικά μεγάλη θλίψη και σοκ ένας άνθρωπος να πηγαίνει στα επίγοντα ενός νοσοκομείου, νιώθοντας πάρα πολύ δυσάρεστα, να μην, από ό,τι καταλαβαίνουμε, του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μετά από λίγο ο άνθρωπός σας κατέληξε. Σωστά. Ήθελα να σταθώ, εμείς ζητήσαμε εισαγγελική έρευνα, εισαγγελική παραγγελία, να δούμε τι ακριβώς έγινε και για ποιο λόγο δεν εδόθησαν οι απαιτούμενες και οι άμεσες απαραίτητες ιατρικές βοήθειες που τις είχε ανάγκη ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και του είπαν, δεν εφημερεύει το νοσοκομείο μας, σήκω φύγε, πήγαινε στο Ρίο. Δεν εξετάστηκε δηλαδή από κανέναν, ούτε από γιατρό? Όχι, δεν εξετάστηκε από κανέναν γιατρό. Μπήκε μέσα, είπε ότι έχω δύσπνοια, ότι πονάω στο στήθος, στην πλάτη. Σε ποιον απευθύνθηκε, πήγε στα επίγοντα? Στην είσοδο του νοσοκομείου ήταν κάποιος σεκιουριτές ή κάποια νοσοκόμα προφανώς, αν έχω και εγώ καταλάβει σωστά, από αυτά που πρόλαβε και είπε στον αδερφό του. Που έσπευσε να τον πάει στο νοσοκομείο του Ρίου. Άρα δηλαδή, με συγχωρείτε για να καταλάβουμε, αυτά όλα υπόθηκαν στην είσοδο του νοσοκομείου, δεν μπήκε ο άνθρωπος στα επίγοντα, κάποιος να πει το τι νιώθει, πώς... Ότι του είπαν ότι δεν εφημερεύουμε και πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Φύγε και πήγαινε στο Ρίο. Άρα δεν τον εξέτασε κανείς? Όχι βέβαια. Είσαι αντιποχρεωμένοι όχι μόνο να τον εξετάσουν, να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, και αφού δεν εφημερεύουν, έπρεπε να τον βάλουν σε μονάδα, mm-hmm, και να τον στείλουν στο Ρίο.
Να ρωτήσω κάτι. Είναι. Επειδή ακούμε. Υποχρεωμένοι ήταν. Έτσι, να το πούμε αυτό. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ, να φάμε την ώρα. Εξάλλου, έχουμε καταλάβει όλοι ότι όλα δυσλειτουργούν ή μάλλον δεν λειτουργούν καθόλου. Κύριε Κολυβά, όταν λέμε πρώτες βοήθειες, τι εννοούμε κατά τη γνώμη σας? Λοιπόν, πρώτες βοήθειες, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τον ασθενή τι χρειάζεται. Ή εφημερεύει ή δεν εφημερεύει. Πρώτες βοήθειες είναι λοιπόν, πρώτες βοήθειες. Φίλε Νίκο, μου θυμίζεις ένα ρεπορτάζ που έκανα το 2014, αν δεν κάνω λάθος, για τον χώρο της υγείας. Τότε θυμάμαι το κυβερνητικό αφήγημα, το μνημονιακό αφήγημα, ότι θα πρέπει να συγχωνευτεί η υγεία, να μείνουν νοσοκομεία ανά 200-300 χιλιόμετρα, ένα νοσοκομείο κρατικό, και από εκεί και ύστερα θα πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά. Μάλιστα. Αυτό είναι αδιανόητο. Η υγεία αυτή τη στιγμή ξεπουλιέται. Νοσεί. Ξεπουλιέται. Δεν είναι όμως σήμερα, είναι εδώ και χρόνια. Δεν θα ξεχάσω κάποτε, έκανα μια συνέντευξη με τον πρώην Δήμαρχο Καβάλα στο Λευτέρι, τον Αθανασιάδη, ο οποίος φεύγοντας από την εκπομπή πήγε, έφαγε κάτι, είχε κάποια θέματα υγείας. Δήμαρχος. Ο πιο αγαπητός δήμαρχος που υπήρξε ποτέ στην Καβάλα. Δεν αισθάνθηκε καλά, πήγε στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας και πέθανε ουσιαστικά στην καρέκλα του, περιμένοντας να τον εξετάσουν. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι σήμερα. Είναι εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σύστημα υγείας νοσεί. Και όλο αυτό γίνεται γιατί θέλουν να κατευθύνουν τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία. Θέλουν να σε κάνουν να πληρώνεις από την τσέπη σου τα πάντα. Η τεχνολογία στο χώρο της υγείας έχει προχωρήσει τόσο πολύ που πλέον μπορούν να κάνουν τα πάντα από εξετάσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορούν να σε σκανάρουν. Υπάρχουν νέα μηχανήματα τα οποία μπορώ να σας πω και εγώ από την πλευρά μου ως ασθενής με βοήθησαν πάρα πολύ και στην υγεία μου και σε όλα αυτά νέες τεχνολογίες που υπάρχουν. Το θέμα είναι αυτό να είναι δημόσιο, κρατικό και δωρεάν. Η μόνη λύση για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά είναι να έχουμε πολλές δομές υγείας, μικρές, πρωτοβάθμιες που λέμε, σε κάθε χωριό, όχι μόνο κάθε πόλη. Κάθε χωριό πρέπει να έχει γιατρό. Να μπορεί να υπάρχουν οι πρώτες βοήθειες ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας αφηνιδωτής. Να μην υπάρχει μία ένεση αδρεναλίνης. Παντού να σωθούν. Γιατί ξέρετε, η υγεία, οι άνθρωποι που φεύγουν οι περισσότεροι, φεύγουν λόγω καθυστέρησης. Στα πρώτα λεπτά μπορείς να σωθείς. Αν περάσει ο χρόνος μετά είναι δύσκολα. Εγώ θα το πάω. Εγώ θα το... Ασθενοφόρα χωρίς οδηγούς. Και ασθενοφόρα με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα το καθένα. Την ίδια ώρα που οι πολιτικοί μας έχουν 3 και 4 υπαλλήλους απεσπασμένους. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που έχουν οδηγούς και δεν έχουν οδηγούς για ασθενοφόρα. Αυτή είναι η αλλαγή που λένε ως κίνημα. Ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά. Εκεί να ρίξουν βαρύτητα. Και το κόστος, ξέρετε, ότι στην τελική είναι μικρότερο από αυτά που δίνουμε τώρα. Τώρα δίνουμε δισεκατομμύρια για να τρώνε κάποιοι. Που, τι να πω εγώ στον αδερφό αυτού του ανθρώπου που χάθηκε, όταν η Ελλάδα έχει ξοδέψει πάνω από 7 δισεκατομμύρια για την υγεία εδώ των θα το... παρανόμων μεταναστών. Να το πάω ένα βηματάκι παραπέρα τώρα. Και δεν πάλι... θα περάσει έτσι αυτό εδώ. Θέλω να τα ξέρουν οι Έλληνες αυτά. Βεβαίως δεν θα περάσει αυτό και δεν πρέπει να περάσει. Εγώ θα το πάω και λίγο παραπέρα. Αν ήταν απλά ένας θάνατος και θα λέγαμε άλλος ένας 49 ετών πέθανε, θα λέμε τριπλοεμβολιασμένος. Εγώ θα ρωτήσω όμως ακόμα και τώρα, είχε κάνει τα εμβόλια? Γιατί αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό. Να ξέρουμε ότι έχει κάνει τα εμβόλια και τους αφήνουν και αβοήθητους. Αγαπητέ συνάδελφε Νίκο, για μένα ο θάνατος είναι θάνατος. Δεν αμφιβάλλω. Δεν μπορώ να... Όταν όμως εγώ είμαι αφορμή, με δικιά μου πράξη, εσύ να κινδυνεύεις με θάνατο, τότε είμαι ηθικός αυτούργος. Είναι πολύ δύσκολο να πω. Έχουν ασυλίες όλοι. Είναι γιατί πολύ την έχουν αυτή την ασυλία, γιατί υπάρχει αυτή η ασυλία αλήθεια? Γιατί όταν ασχολείσαι με κάτι πειραματικό, να το πάρω σε πειραματικά γίνεται.
που δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ζητάς ασυλίες για να έχεις καλυμμένο την πλάτη σου. Το θέμα είναι πως κάθε θάνατος, κάθε ανθρώπινη ζωή είναι μια τραγωδία. Είναι μια τραγωδία για την οικογένεια. Εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία τώρα ως κοινωνία να μετράμε θανάτους και να μπαίνουν από κάτω, ειδικά στα social media, από κάποιοι και να γράφουν. Ήταν εμβολιασμένος, δεν ήταν εμβολιασμένος. Α, δεν είχε εμβολιαστεί και πέθανε από κορονοϊό. Η άλλη πλευρά που λέμε. Αυτό είναι κανιβαλισμός. Πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος τον γέννησε μια μανούλα και ένας πατερούλης, μεγάλωσε με όνειρα στη ζωή, ειδικά όταν είναι νέοι άνθρωποι ή όταν είναι νέα παιδιά. Από πίσω υπάρχουν οικογένειες, υπάρχει οδύνη, υπάρχει πόνος. Καλό είναι λοιπόν σε αυτό εδώ να μην κάνουμε εκτόσεις. Ναι, να ελεγχθούν όλα, να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Αλλά όταν δεν έχεις να πεις μια καλή κουβέντα, μην λες τίποτα. Γιατί βλέπω πολλούς που μπαίνουν μέσα και λένε καλά να πάθει. Τι πάει να πει καλά να πάθει. Φανταστείτε λοιπόν ένα πατέρα ο οποίος αναγκάζεται να δεχτεί μια ιατρική πράξη γιατί πεινάνε τα παιδιά του. Μια μητέρα που αναγκάζεται μια ιατρική πράξη γιατί δεν μπορεί να ζήσει το παιδί της αλλιώς. Αυτό το καλά να πάθουν. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο άλλος και λέει καλά να πάθει. Αυτό το καλά να πάθουν, κύριε Κολυβά, είναι ο ορισμός του απάνθρωπου και του υπάνθρωπου. Φυσικά. Ορισμός όμως. Μα. Αυτό το καλά να πάθουν. Γιατί βλέπω, βρε κακομύρι που το λες, έχεις στην οικογένειά σου ανθρώπους που ενδέχεται να σ' αγάπησαν, που ενδέχεται να σε βοήθησαν και εσύ λες καλά να πάθει. Είσαι μηδέν, είσαι τίποτα. Χάνεται ένα παιδί. Ωραία. Δεν ξέρουμε ποια αιτία. Και βγαίνουν οι άλλοι και κανιβαλίζουν. Αυτό το παιδί, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά να δεχτούμε ότι έχει φύγει από κάποια παρενέργεια. Από παρενέργεια εμβολίως. Δεν ξέρουμε αν ο γονέας αυτός εδώ έπεσε θύμα της προπαγάνδας και του τρόμου που πουλήσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί να φοβήθηκε ο άνθρωπος. Να εκβιάστηκε. Τώρα φαντάσου αυτόν τον άνθρωπο που έχει πέσει θύμα ή πίστεψε. Πραγματικά πίστεψε αυτό που του λέγανε. Έχει κάνει αυτό που του λέγανε ότι πρέπει να κάνει γιατί είναι το καλό για το παιδί του. Αυτό του λέγανε. Το έχει κάνει. Χάνει το παιδί του και εσύ από πάνω το χτυπάς. Είναι απάνθρωπο αυτό. Είναι απάνθρωπο. Κύριε Κολυβά, σας έχω ρωτήσει και στο παρελθόν αυτό το αφήγημα περί ενώσεως των κομμάτων σας βρίχνει αδιάφορο ή όχι? Φυσικά. Με βρίσκει αδιάφορο. Δεν θέλουμε ένωση κομμάτων, προσώπων. Θέλουμε ένωση των ανθρώπων. Αλλά υποθετηθέμενα, αν πούμε ότι μιλάμε για μία ένωση όλων των πολιτικών κινημάτων, ξέρετε πότε θα ήμουν θετικός? Όταν μαζευόμασταν όλοι μαζί σε μια πλατεία, στην πλατεία Συντάγματος, χωρίς να συζητήσουμε κάτω από το τραπέζι για θέσεις, καρέκλες και ανταλλάγματα, να κατεβούμε όλοι, να συμφωνήσουμε σε βασικές αρχές, που για μένα μία από τις βασικές αρχές, οι βασικές μας αρχές είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η έξοδος από το ευρώ, ΝΑΤΟ, τραπεζίτες, Συμφωνία των Πρεσβών, λαθρομετανάστευση. Και η τιμωρία όσων διασπάθησαν δημόσιο χρήμα και ότι πρέπει να γίνει εθνοσυνέλευση και να οδηγηθούμε σε ένα νέο τρόπο διακυβέρνησης. Αλλιώς θα είμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και θα γίνουμε τα ίδια με τους άλλους. Δεν έχει καμία διαφορά. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν αυτά τα βασικά, μαζευόμαστε μια πλατεία και τι λέμε, α, εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Να έρθει ο κόσμος να αποφασίσει. Να έρθει ο κόσμος ελεύθερα, ανεξάρτητα, να στείλουν πέντε κάλπες και να ψηφίσει ο κόσμος ποιο θέλει. Για μένα αυτό είναι το σωστό. Οι συναλλαγές, δώσε μου να σου δώσω, ξεκινώντας λοιπόν μια ένωση, ξεκινάει με λάθος τρόπο. Πάλι με προσωπικό συμφέρον. Για ποιο λόγο να το κάνουμε? Και να πούμε ότι κάνουμε συνεργασία με κάποιον. Πάνω σε ποια βάση? Τι θα κερδίσει εκείνος και εγώ, τα πρόσωπα ή ο κόσμος? Μα εσείς... Γιατί αν για να κερδίσει ο κόσμος, θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κόσμο. Όχι εμάς. Μα εσείς δεν έχετε κάνει μία προσπάθεια ένωσης με τον κύριο Βιτάλη? Όχι, με τον κύριο Βιτάλη δεν πολιτικό κίνημα. Πόσο ξέρω. Προσπάθεια ένωσης έχουμε κάνει με όλους. Κάλεσμα είχαμε κάνει σε όλους. Και απλώσαμε το χέρι σε όλους. Και το κάναμε στην πράξη. Όποτε έγιναν διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, ακόμα και τα ξέραμε ότι καπελωμένες, ήμασταν μπροστά. Και στο τέλος όλοι φεύγανε και μέναμε εμείς. Τα ξέρεις. Αυτά δεν θα σου πω. Και το πρώτο μπαμ εξαφανίζονταν όλοι και μέναμε, καταλήγαμε στην κατά εμείς. Είχατε και φίλους άλλα κινήματα που δεν σας βλέπουμε τώρα μαζί. Γιατί? Φυσικά και έχω. Για μένα δεν είναι κανείς μου. Δεν εκφράζει κανείς. Αλλά προσέξτε, αν εμένα με πουλήσεις μία φορά, με πουλήσεις δύο, είναι ηλίθιο μετά να σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύουμε. Αυτά τα φιλικά κινήματα που λες. Όταν δίνουμε ραντεβού στο Σύνταγμα για διαμαρτυρία
και σηκώνεσαι και φεύγεις, γιατί η δικαιολογία σου είναι ότι είχες ματ. Δηλαδή στο Σύνταγμα τι θα είχε. Είχε ματ. Είδαμε τα ματ και φύγαμε. Δηλαδή τι θα είχε στο Σύνταγμα, στην ίδια διαμαρτυρία, τι θα είχε, ματ, δεν θα είχε. Εκτός αν ξέρεις κάποια, εσύ φίλε, δίκο, κάποια διαμαρτυρία που έχει γίνει που δεν ήταν ματ. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει. Ούτε. Ήταν μια δικαιολογία. Ή όταν κάνουμε διαμαρτυρία και λες, εγώ δεν μπορώ να έρθω γιατί είχε απαγόρευση και θα φάμε πρόστιμο. Πόσα σου έχω εμπιστοσύνη, εδώ φοβάσαι να φας πρόστιμο. Θα σου έχω εμπιστοσύνη να συγκρουστούμε με το σύστημα για να τρέψουμε το καθεστώ. Και τι ήθελε τώρα αυτός ο άνθρωπος που είχε απαγόρευση, να του πούνε στο μαξί μου, έλα να κάτσω να το συζητήσω με χωρίς απαγόρευση. Να τον κεράσουν φωντάνο, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όταν γίνει διαμαρτυρία, ό,τι γίνει στον δρόμο, εμείς θα είμαστε εκεί. Όποτε μας καλέσουν, θα πάμε. Από εκεί και ύστερα, συγγνώμη, αλλά άνθρωπος που κάθισε μια με τον Τράγκ, κάθισε μετά με τον Φέδων, κάθισε με τον Μπάμπη, κάθισε με τον Κώστα, μετά έφυγε, ξαναήρθε, να κάνω εγώ τι μαζί του. Άνθρωποι που ήταν με τον Τσίπρα, φύγανε από τον Τσίπρα, φύγανε με τον. Ή άλλος ήταν υπουργός. Ο άλλος που ήταν υπουργός σε μνημονιακή κυβέρνηση, να κάτσω εγώ να συνεργαστώ μαζί του γιατί. Λένε κάποιοι, παραδείγματος χάρη τον κύριο Μαυραγάνη, λέει δεν ψήφισε, λέει. Δεν ψήφισε το μνημόνιο γιατί έτυχε να μην είναι βουλευτής. Εντάξει, κυριολεκτικό. Δεν εξελέγει. Γιατί, δεν παρατηρήθηκε. Δεν εξελέγει απλά. Γιατί δεν ψήφισε μνημόνιο, αφού δεν ήταν υπουργός. Δεν ήταν βουλευτής. Ήταν υπουργός των μνημονίων όμως. Δηλαδή δεν το ψήφισε με την ψήφο του, αλλά το στήριξε ως υπουργός. Ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή, αν σήκωσε το χεράκι, όχι. Το ψήφισε. Από τη στιγμή που ήταν υπουργός και η συμφωνία των Πρεσπών, για να ξέρουμε τι λέμε, συμφωνήθηκε το 18. Καλά, εγώ θα κάνω τώρα την ερώτηση του. Και παρετήθηκε μεγάλε το 19 Ιανουαρίου του 2019, ενώ ψηφισόταν στις 29. Ωραία, εγώ θα. Πριν την κύρωση συμφωνία. Ωραία, δηλαδή, λοιπόν. Δεν ψηφίσει ούτε ένα μισθό υπουργικό, ρε μεγάλε. Ο συνήγορος λοιπόν του διαβόλου λέει το εξής. Καλά, όσα λέτε, κύριε Κόλυβα. Γιατί λοιπόν, αφού ο κύριος Μαυραγάνης συνέχεια λέει και επικαλείται ότι έφυγα στις συμφωνίες των Πρεσπών. Να μην σηκωθεί ένας από αυτούς οι οποίοι συμπορευόταν παλιά μαζί του και να του πούνε μα τι λες βρε, αφού ο υπουργός ήσουν διορισμένος, δεν μπορούσες να ψηφίσεις. Γιατί δεν το λέει ένας. Αλλά τον αφήνουν και το αφήγημά του αυτό το πάει τρενάκι. Εγώ για αυτά που λέω μπορείτε να πείτε μέσα στο βιογραφικό μου και θα τα δείτε. Μα δεν αμφιβάλλω ότι ήταν διορισμένος, αλλά σας λέω, μήπως αυτό που λέτε δεν ισχύει και θα μπορούσε να ψηφίσει και δεν ψήφισε. Αυτό λέω. Θα δείτε λοιπόν ακριβώς τι έγινε. Ότι δεν εξελέγει, πήγε σύμβουλος του Σγουρίδη, το πρώην υπουργού του Πασόκ, και μετά όταν έγινε συνανθισμός έγινε υπουργός. Αυτά είναι ιστορικά, έτσι είναι καταγεγραμμένα. Η συμφωνία των Πρεσπών έγινε το 18, δεν παραιτήθηκε το 18 Ιανουαρίου και παραιτήθηκε στις 19 Ιανουαρίου, 10 μέρες πριν. Αν εγώ διαφωνώ με μια συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση που είμαι υπουργός. Πότε έγινε, η συμφωνία έγινε... Το 18, στις Πρέσπες. Ωραία. Και το 18 έγινε στις Πρέσπες. Και παρετήθη... Το 19 έγινε η κύρωση της συμφωνίας. Δηλαδή, υπογράφουν μπροστά μου, ταρατατζούν και εγώ συνεχίζω και είμαι υπουργός. Δεν έχω παραιτηθεί. Κάνουμε τον κύκλο και λίγους μήνες πριν τις εκλογές, γιατί θα γίνω τις εκλογές ούτως ή άλλως, παρετούμε 2-3 μήνες για να πω ότι δεν ψήφισα. Και δεν ψήφισα. Τέλος πάντων, επιλογές του ήταν. Αλλά εγώ αυτόν τον άνθρωπο, να είναι καλά, το εύχομαι καλή επιτυχία. Σας χάσαμε. Να είναι καλά ο άνθρωπος και να έχει μετανιώσει για αυτή τη στάση, να έχει δει ότι ήταν λάθος ή να με πείσει ότι ήταν σωστό αυτό που έκανε. Εμένα δεν με πείθει προσωπικά και να έχει μια καλή επιτυχία. Απλά δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Πού είναι το παράξενο. Ωραία. Εάν σας βάλω τώρα στη διαδικασία να μου πείτε ποια εξωκοινοβουλευτικά βλέπετε να μπαίνουν στη Βουλή, ποια θα μου πείτε. Δεν γνωρίζω. Δεν έχετε εδώ, έχετε άποψη για όλα. Δεν έχετε γι' αυτό. Δεν γνωρίζω. Θα σου πω γιατί δεν γνωρίζω. Γιατί τα πράγματα είναι τόσο ρευστά, αλλάζουν όλα μέρα με την ημέρα και δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί που θα καταλήξουν την ημέρα των εκλογών. Την ανωδική τάση του κυρίου Κασιδιάρη, πώς τη σχολιάζετε. Ο κύριος Κασιδιάρης... ενώ είναι φυλακή. Έχει μία ανωδική τάση. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά οι δημοσκοπήσεις οι δικές τους. Οι δημοσκοπήσεις του συστήματος τον δείχνουν. Ο κύριος Χατζηνικολάου είπε να μην κάνουμε την πρόσθεση, λέει, γιατί βγάζανε κάποια
από εδώ κάποια, από εκεί. Μην κάνουμε, λέει, την πρόσθεση, γιατί θα χάσουμε τον ύπνο μας. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί το 40% φαίνεται ότι δεν ξέρουν που πάει. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά προσέξτε, οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες στείνονται και δείχνουν την κυβέρνηση, την Νέα Δημοκρατία με 40%, είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που δίνουν κάποιους ανθρώπους που θα παίρνουν στη Βουλή και κάποιους αγνοούν. Θα σας πω λοιπόν σε μια δημοσκόπηση που έκανε η Interview στη Θεσσαλονίκη. Σε δείγμα 1.500 ανθρώπων, 1.300 άτομα ψήφισαν τόλμα. Ναι. Ξέρετε πόσο ποσοστό πήρε το τόλμα σε αυτή τη δημοσκόπηση? Μηδέν. Δεν υπήρχε πουθενά. Και το λέω δημόσια. Γιατί με τον τρόπο μας εμείς κάναμε τα 1.300 άτομα να ψηφίσουν. Ήξερα ότι γίνεται δημοσκόπηση, που γίνεται, τέλος πάντων. Γιατί παλιά, είμαι παλιά αερόδουλος, φίλε Νίκο, και με τις εταιρείες αυτές έχω συνεργαστεί. Η άνοδος λοιπόν του κυρίου Κασιδιάρη. Θέλετε να πείτε, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θέλετε να πείτε ότι αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση ήταν κατευθυνόμενη για να αποδείξετε ότι οι άλλες είναι κατευθυνόμενες? Όλες είναι κατευθυνόμενες. Επομένως, θέλετε να πείτε ότι στα 1.500 πήρετε 1.300 άτομα, όχι αντικειμενικό το νούμερο, το κάνατε εσείς για να αποδείξετε καθόλου ότι... Καθόλου αντικειμενικό. Καθόλου αντικειμενικό δεν ήταν. Απλά το κάναμε για να δω τι θα δείξουν, τι θα πούνε. Καθόλου αντικειμενικό δεν ήταν. Μάλιστα. Δεν λέω ότι έγινε αντικειμενικά, καμία σχέση. Δεν έχω παλαβώσει, προσέξτε, δεν παλάβωσα. Μάλιστα. Σας λέω όμως ότι ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Θέλετε να πείτε λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά και κατανοητοί, θέλετε να πείτε λοιπόν ότι φτιάξατε μία δημοσκόπηση στα μέτρα σας για να αποδείξετε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι στα μέτρα τους. Άμπρα. Λοιπόν, αύριο το πρωί γίνεται μία δημοσκόπηση. Ανεξάρτητα. Ναι. Ρωτάνε. Και βγαίνει ένα δείγμα ότι το 50%, ρε παιδί μου, θέλει Ηλία Κασιδιάρη. Να μην πω το τόλμα, να πω την Ηλία του Κασιδιάρη. Αυτή η δημοσκόπηση δεν θα δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Ποιος παρήγγειλε τη δημοσκόπηση? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δείξει 40% ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος την παρήγγειλε? Η Νέα Δημοκρατία. Θα δείξει 40% Νέα Δημοκρατία. Το ΚΙΝΑΛ θα δείξει 15%. Ωραία λοιπόν. Τι δεν καταλαβαίνω? Εάν δεχτούμε λοιπόν αυτό, τα καταλαβαίνουμε όλα. Εάν δεχτούμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να δεχτούμε ότι για ολική σύμπτωση, δεν ξέρω πώς να την πω, αυτά που δείχνουν οι δικές τους δημοσκοπήσεις μάλλον βγαίνουν. Γιατί τελικά. Λένε, προπορεύεται το τάδε κόμμα, τελικά το τάδε κόμμα βγαίνει. Με λιγότερο ποσοστό, αλλά βγαίνει. Τι γίνεται εκεί? Φίλε Νίκο, τα τελευταία 5 χρόνια οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω παταγωδός. Ναι, αλλά το πρώτο είναι πρώτο πάντα. Η δημοσκόπηση για το όχι, το δημοψήφισμα, που η δημοσκόπηση για το όχι, για το δημοψήφισμα, έδειχνε 75% ναι. Και τελικά βγήκε 62% όχι. Επομένως λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό που λέτε προηγουμένως, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι ούτως ώστε να γαλουχίσουν το αποτέλεσμα, αλλά στη δημοσκόπηση δεν τα κατάφεραν. Στη δημοσκόπηση βγάζουν αυτό που θα θέλανε να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Για να κατευθύνουν την κοινή γνώμη. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Αν χρησιμοποιείται σωστά, είναι ένα εργαλείο. Αν χρησιμοποιεί το καθεστώς, τις χρησιμοποιεί για να κατευθύνει τον κόσμο. Αλλά δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Ας πούμε λοιπόν ότι εσείς θεωρείτε ότι έχει μεγάλη άνοδο ο κύριος Κασιδιάρης. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Και εγώ βλέπω να έχει ανωδική πορεία το κίνημα, το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Συμφωνώ. Το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο επικεφαλής, καθώς δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να είναι επικεφαλής ο κ. Κασιδιάρης. Από όσο γνωρίζω, σύμφωνα με τον νόμο που έφερε πρόταση ο Σκανδαλίδης, να θυμόμαστε, και πέρασε ο Βορύδης, δεν μπορεί να είναι επικεφαλής του κινήματος. Ποιος θα είναι και ποια θα είναι η γεωγραφία την επόμενη μέρα? Είναι κάτι που είναι ζητούμενο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα είναι κάποιος άλλος επικεφαλής, ο οποίος θα τραβήξει ακόμα περισσότερο και θα εκτιναχθεί. Ή μπορεί να είναι κάποιο πρόσωπο που αντί να εκτιναχθεί, να συρρυκνωθεί. Εσείς ξέρετε ένα τέτοιο πρόσωπο στους Έλληνες, δηλαδή που να έχει τη δημοτικότητα πολύ πιο πάνω από τον κύριο Κασιδιάρη τον Ηλία? Όχι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόσωπο που μπορεί να τραβήξει καλύτερα από τον κύριο Κασιδιάρη. Πώς βλέπετε την πορεία του τόλμα στις εκλογές που θα έρθουν σε λίγο καιρό? Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς ποια θα είναι η πορεία. Αλλά αν λάβω υπόψη τις δομές που έχουμε και τα μηνύματα που έχουμε από τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και τις εταιρευτικές δημοσκοπήσεις που έχουμε κάνει και μία δημοσκόπηση που έχουν κάνει εσωτερική δική μας, με τον κλασικό τρόπο, φαίνεται ότι πάμε αρκετά καλά. Αλλά, δηλαδή, κοιτάξτε, η Βόρεια Ελλάδα θα σας δώσει το δικαίωμα να πάρετε τα χρήματα που σας δίνουν
αφού και εφόσον κλειδώσετε ένα ποσοστό? Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, όταν δημιουργήθηκε. Γιατί οι άλλες δεν ήταν καλές? Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, όμως δεν θέλω να την απαντήσω. Όταν δημιουργήθηκε το κίνημα Τόλμα, ναι, δεν υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις που ακούγονται. Γιατί δεν έχει περάσει τίποτα από τον υπολογισμό. Ακόμα είναι φήμες. Ναι. Και κάποιοι τις λένε τεχνιέτος. Δεν ξέρω αν ισχύουν. Ναι. Προφανώς εγώ δεν έχω δει στον προϋπολογισμό κάτι τέτοιο. Άρα μάλλον φήμες είναι. Όπως και το κίνημα του κ. Κασιδιάρη, όταν δημιουργήθηκε δεν υπήρχαν αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Δεν ακούγονταν. Για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Αυτά βγήκανε μετά, όταν βγήκαν οι άλλοι. Mm-hmm. Να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm. Εμείς όταν δημιουργηθήκαμε δεν υπήρχαν αυτά. Άρα μας κατηγορούν γι' αυτό κάποιοι. Επίσης, ως κίνημα Τόλμα έχουμε πει το εξής. Ότι εμείς δεν θέλουμε χρήματα. Δεν θέλουμε χρήματα. Εμείς ό,τι χρήματα πάρουμε, εκτός από τα λειτουργικά έξοδα που είναι αυτά που πληρώνουμε από την τσέπη μας και έχουν πληρωθεί ήδη, όλα τα υπόλοιπα χρήματα θα επιστραφούν στην κοινωνία. Και αυτό είναι δέσμευση. Και αυτό το κάνουμε και σήμερα εμείς. Εμείς αν έχουμε ένα ευρώ, τα 50 λεπτά πάνε στον κόσμο. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Και θα λέμε θα επιστραφούν. Δηλώνετε δηλαδή ότι αν και εφόσον το ποσοστό σας δώσει τη δυνατότητα να μπείτε στη Βουλή ή ακόμα και αν δεν μπείτε, αλλά το ποσοστό σας δώσει τη δυνατότητα να πάρετε τα χρήματα τα οποία παίρνουν όλα τα κόμματα που θα κλειδώσουν ένα ποσοστό, τα χρήματα αυτά θα τα δώσετε πίσω. Ξεκάθαρα. Μα είναι στις αρχές μας. Αυτά τα έχουμε. Προσέξτε, γιατί και ο κύριος Λεβέντης είχε πει ότι κάθε 6 μήνες οι βουλευτές του θα αλλάζουν. Δεν το έκανε ποτέ και άλλαξε αυτός. Ναι, απλά ο κύριος Λεβέντης είχε πει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αυτό που είπε ο Λεβέντης δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί ο βουλευτής δεν ανήκει στο κόμμα. Ανήκει στο κοινοβούλιο. Άρα τον βουλευτή σου δεν μπορείς να τον αλλάζεις όποτε θες. Κύριε Κολυβά, ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω ότι έχετε ήταν και μια πολύ. Παρούφα. Αυτό που λέμε εμείς δεν είναι παρούφα. Βλέπω ότι έχετε μια καλή. Δεν ξέρω αν είναι άριστη, αλλά έχετε μια καλή πολιτική κατάρτιση. Αυτό εμένα μου αρέσει στο πρόσωπό σας. Δεν γνωρίζω πόσο καλή είναι ή όχι. Γνωρίζω όμως ότι ως δημοσιογράφος και ασχολούμαι με τα κοινά πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα δεν είμαι άσχετος. Δεν έχω καμία σχέση όμως με ιατρική. Δηλαδή δεν είστε από αυτούς, και αυτό μου κάνει εντύπωση. Σήμερα στην σημερινή μας εκπομπή έχετε δείξει ένα εντελώς άλλο πρόσωπο από αυτό που μας έχετε συνηθίσει στις αναρτήσεις σας στο Facebook. Ενδεχομένως να σας κάνουν και κακό, συγχωρέστε με για αυτό που σας λέω. Λοιπόν, θα κάνω τώρα κάτι. Μου έχετε δείξει εντελώς ένα άλλο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που ξέρει τι λέει. Δεν είναι «μου φταίνε όλα». Δεν είναι «σας βαρέθηκα». Δεν είναι «συχάθηκα τη ζωή μου αυτά». Δείχνετε πολιτικό πρόσωπο με κατάρτιση. Αγαπητέ φίλε Νίκο, όταν έχεις αυτογνωσία και έχεις την αντίληψη της κοινωνίας ποια πραγματικά είναι, πραγματικά κουράζεσαι. Δεν και πρέπει να το λες όμως, γιατί δεν σε έβαλε κανείς. Αν δεν το κάνεις, σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Ναι, αλλά δεν σε έβαλε όμως και κανείς να το κάνεις. Ορίστε. Δεν σε έβαλε όμως και κανείς να το κάνεις. Εσύ το αρχίνησες. Φυσικά και δεν μου επέβαλε κανείς να κάνω τίποτα. Mm-hmm. Και ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει μόνος μου. Και από τη στιγμή που το έχω κάνει μόνος μου, θα πρέπει να δεχτούν και οι υπόλοιποι ότι ως ελεύθερος άνθρωπος που δεν δέχτηκα τίποτα από κανέναν ποτέ, δεν μπορώ να δεχτώ και να μου επιβάλλουν πράγματα. Δεν αμφιβάλλω. Και εγώ αυτή τη άποψη. Δεν επιβάλλω σε κανέναν τι να κάνει, αλλά δεν δέχομαι και σε κανέναν να μου επιβάλλει. Αλλά έχουμε εδώ όμως ένα. Είσαι κατά της υποχρεωτικότητας. Έχουμε ένα. Μια παρένθεση, mm-hmm, ότι από τη στιγμή που είμαστε κίνημα αμεσοδημοκρατικό, αν αύριο το πρωί γίνουν εκλογές για οποιοδήποτε ζήτημα στο κίνημά μας, στις κινηματικές εκλογές που κάνουμε για πολλά ζητήματα, σε επίπεδο διοικητικής επιτροπής και αν χρειαστεί σε επίπεδο κεντρικής επιτροπής, εκεί είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ την άποψη της πλειοψηφίας, ακόμα και αν διαφωνώ. Και θα σου πω και κάτι, ότι μην πιστεύεις ότι εγώ συμφωνώ με ό,τι γίνεται στο κίνημα και ό,τι επιλογές υπάρχουν. Δεν συμφωνώ με όλα. Έχω διαφορετικές θέσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που είμαστε υπέρ της άμεσης δημοκρατίας και λειτουργούμε δημοκρατικά, να μην πω άμεσα, λειτουργούμε δημοκρατικά, είμαι υποχρεωμένος να το σεβαστώ. Άκουσες, δεν ξέρω αν άκουσες τη χθεσινή εκπομπή του που είχαμε καλεσμένο τον κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος μένει στη Ζηρίχη. Μένει στη Ζηρίχη. Ο άνθρωπος μας είπε για τον τρόπο που κινείται και που
λειτουργεί η δημοκρατία, η άμεση δημοκρατία. Μας είπε ακόμα ότι ακόμα κι αν ένας νόμος έναν πολίτη τον βρίχνει αντίθετο, μπορεί να μαζέψει 100.000 ψηφίσματα, 100.000 αλλιώς το είπε. Υπογραφές. Ναι, υπογραφές ας πούμε το είπε αλλιώς, και να φέρει σε δημοψήφισμα τον νόμο που δεν συμφωνεί. Αν φέρει 100.000 υπογραφές ας πούμε. Το είπα αλλιώς, δεν θυμάμαι λοιπόν, πώς το είπε. Θα σας πω κάτι που... Μερίδες νομίζω, 100.000 μερίδες, κάπου κάτι τέτοιο είπε. Το κίνημα Τόλμα έχει κεντρική επιτροπή. Η οποία κεντρική επιτροπή είναι όσοι συμμετείχαν στο συνέδριο. Ναι. Το 51% της κεντρικής επιτροπής αύριο το πρωί έχει δικαίωμα να πάψει από τα καθήκοντά του οποιονδήποτε. Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, αύριο το πρωί. Μαζεύονται και το πάπουν. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει δικαίωμα άμεσα να πάψει οποιονδήποτε από τα καθήκοντά του. Αύριο το πρωί η Επιτροπή Δεοντολογίας, εμένα μου έχει κάνει μια φορά μια επίπληξη και πολύ ορθώς έκανε και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Την επόμενη φορά μπορούν να μου κάνουν, να κάνουν μια επίπληξη ή να με αποβάλουν, να με καθαιρέσουν. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Αυτό. Πείτε μου εσείς σε ποιο κίνημα παύλα κόμμα υπάρχει. Όχι, τα πιο πολλά είναι προσωποκεντρικά. Το πρόβλημα λοιπόν σε αυτό που ευαγγελίζεται το Τόλμα είναι το εξής. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, θα σας δώσω την ευκαιρία να πείτε ναι. Ποιο είναι αυτό που ευαγγελίζεται το Τόλμα. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι ψηφισμένη επιτροπή ή διορισμένη. Ψηφισμένη από την Διοικούσα Επιτροπή. Μάλιστα. Ποιο είναι λοιπόν... Επιτροπή, η 20μελής Διοικούσα Επιτροπή κάθε χρόνο ψηφίζει τα άτομα της Επιτροπής Διοντολογίας. Σας διέκοψα λοιπόν για το τι ευαγγελίζεται το Τόλμα. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Αυτό που ευαγγελίζεται το Τόλμα είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να λειτουργούμε όλοι ισότιμα και χωρίς εγωισμού. Δυστυχώς, ο άνθρωπος το πρώτο πράγμα που ένιωσε ήταν ο εγωισμός. Από τη μέρα που βγήκε στην κοινωνία. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και τον εαυτό μας, και εμείς οι ίδιοι, και εγώ ο ίδιος, να εκπαιδεύσουμε και τον εαυτό μας και τους υπολείπους, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το γενικό καλό. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Όταν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το γενικό καλό, ίσως να αλλάξουν όλα. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι φανταζόμαστε. Τώρα ακόμα είμαστε της λογικής της δεκαετίας του 80, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Όλοι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αν δεν αλλάξει αυτό άμεσα, το σύστημα θα συνεχίζει να μας διαχωρίζει και να κάνει αυτό που θέλει. Μάλιστα. Το ότι διαφωνώ, παραδείγματος χάρη, με κάποιους πολιτικά δεν σημαίνει ότι είναι εχθροί μου. Εχθροί μου είναι οι κυβερνώντες που καταπιέζουν τους Έλληνες, που κάνουν τους Έλληνες να αυτοκτονούν, που φτωχοποιούν την ελληνική κοινωνία. Αυτοί είναι εχθροί μου, είναι αντίπαλοι μου, είναι ταξικοί μου αντίπαλοι και εθνικοί και ταξικοί αντίπαλοι. Αλλά κάποιος που είναι από την πλευρά που αντιστέκεται στο σύστημα, που μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, δεν τον βλέπω εχθρό. Τον βλέπω έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει κάτι με λάθος τρόπο πολλές φορές. Και πολλές φορές κάποιοι από αυτούς εδώ είναι αναχώματα, γιατί έχουν μια επιλογή που πιθανώς δεν βγαίνει. Δεν με πειράζει την επιλογή έχει ο καθένας. Με πειράζει όταν λένε ότι μόνο αυτή η επιλογή είναι. Είναι λάθος. Είναι λάθος να μένεις σε μία μόνο επιλογή. Όταν πας σε ένα πόλεμο, χρειάζεται να έχεις τα πάντα. Και αεροπορία και το ναυτικό και το πεζικό και το πυροβολικό. Τα πάντα χρειάζεται. Κανείς δεν πρόκειται να κερδίσει τον πόλεμο μόνο με την αεροπορία. Κύριε Κολυβά, η ώρα είναι μία και ήδη είμαστε στη 1:50. Να σας ενημερώσω, φίλες και φίλοι, που το είπα και στην αρχή της εκπομπής, η εκπομπή αυτή είναι μαγνητοσκοπημένη. Ο λόγος που είναι μαγνητοσκοπημένη είναι διότι δεν μπορούμε να είμαστε στην ώρα μας συνεπείς, λόγω του ότι υπάρχει ένα ραντεβού σοβαρό του κυρίου Κολυβά που δεν μπορεί να αναβληθεί. Επομένως την κάναμε μαγνητοσκοπημένη, ούτως ώστε να είμαστε συνεπείς στην αναγγελία μας ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Θανάση Κολυβά καλεσμένο στην εκπομπή Αντιπρόταση. Επομένως, κάποιες ερωτήσεις που κάνατε, το ανάφερα και στην αρχή της εκπομπής, το αναφέρω και τώρα, δεν έγιναν διότι δεν τις έβλεπα. Δεν είναι την ώρα που εσείς βλέπετε την εκπομπή, γυρίζετε και η εκπομπή. Κύριε Θανάση Κολυβά, θέλω να κάνουμε ένα παιχνιδάκι τώρα. Μονολεκτικά απαντήστε μου τι σημαίνει για εσάς. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια. Μάνα αδερφέ μου, λοιπόν, αφού σας αρέσουν τα παιχνίδια. Μόνο προσέξτε τα παιχνίδια, γιατί είναι επικίνδυνα τις σημερινές εποχές τα παιχνίδια. Πολύ.
Παιχνίδια που τα βλέπω μπροστά μου. Α. Ό,τι γίνεται από πίσω μου φοβάμαι. Α, μπράβο. Λοιπόν, πριν πάμε στο παιχνίδι, θα αποκλείεται μία συνεργασία μελλοντική με τον Ηλία τον Κασιδιάρη εσύ προσωπικά? Αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιλέξω εγώ. Θα το επιλέξει η Διοικούσα Επιτροπή και η ΒΑΣ. Για να το συζητήσουμε αυτό εδώ με οποιονδήποτε, όχι δεν είναι μόνο τον κύριο Κασιδιάρη, με τον οποιοδήποτε, θα πρέπει να υπάρξει πρόταση, βασικές αρχές, πού συνεργαζόμαστε, σε τι συνεργαζόμαστε και αν υπάρχει κοινή διαδρομή. Προηγουμένως... Μπορεί προσέξτε, προσωπικά με έναν άνθρωπο μπορεί να τον αντιπαθώ. Είναι το συμπαθώ. Η γνώμη η δική μου είναι μία. Μία ψήφος. Η πλειοψηφία αποφασίζει. Προσωπικά για εμένα δεν θα ήταν μία επιλογή που θα την ήθελα. Αλλά αν η Διοικούσα Επιτροπή πει ναι, εκεί οφείλω εγώ να συνταχθώ. Ναι. Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο κύριος Κασιδιάρης είναι ίσως ο μοναδικός από τα άλλα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα που προσεγγίζει την πραγματικότητα και μάλλον έχει λύσεις για τα περισσότερα ή για πολλά θέματα. Τι θα λέγατε, ναι ή όχι? Θα έλεγα ότι όποιος το λέει δεν έχει ακούσει το πρόγραμμα του τόλου. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω ποιες είναι οι λύσεις του κ. Κασιδιάρη, δεν έχω ακούσει το πρόγραμμά του ποτέ. Δεν έχω ακούσει ποτέ λύσεις. Λύσεις έχω ακούσει μόνο από το τόλμα. Επίσης, έχουμε μια βασική διαφορά με τον κ. Κασιδιάρη. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Το βασικό μας πρόβλημα είναι αυτό. Είναι ιδεολογικό. Εμείς είμαστε υπέρ της δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας. Ο κ. Κασιδιάρης, μέχρι τώρα η πορεία του, δείχνει ότι πιστεύει σε ένα πολιταρχικό καθεστώς. Ένα άλλο διαφορετικό καθεστώς από αυτό. Δηλαδή, εγώ να θέλω να διώξω το καθεστώς που υπάρχει σήμερα για να φέρω ένα άλλο. Δεν μου κολλάει. Μάλιστα. Προσωπικά δεν μου κάνει. Μάλιστα. Αν συμφωνήσουμε στα πλαίσια της άμεσης δημοκρατίας και αποφασίσουμε ότι ο λόγος θα είναι στους πολίτες, θα αποφασίσει ο κόσμος. Ναι, φυσικά. Οι βασικές αρχές του τόλμα ποιες είναι? Τι εννοείται οι βασικές αρχές? Ποια είναι αυτά που θα κοιτάξετε πρώτα απ' όλα να βρείτε λύσεις? Δηλαδή, πρώτα απ' όλα σε εμάς πρέπει να καταλάβουμε ότι σημασία έχει ο άνθρωπος. Ο πολίτης. Έθνος κράτος, δημιουργία έθνος κράτος. Συνταγματικό δικαστήριο. Έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ. Έξοδο από το ΝΑΤΟ. Και αυτό για να πω για το ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι που γίνεται τόσο εύκολα. Χρειάζονται κατάλληλες συμμαχίες και οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Κατάργηση συμφωνίας από το Μπρεσπόν. Απέλαση όλων των παρανόμων μεταναστών. Δωρεάν νερό και ρεύμα σε όλους τους Έλληνες. Μην μου πει κάποιος δεν γίνεται, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και όχι μόνο στην Λιβύη, έχει γίνει κι αλλού. Επαναπατρισμό των Ελλήνων και με ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει 1% φορολογία σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σύνταξη σε όλες τις γυναίκες που γίνονται μητέρες. Δεν μην αναλύσω όλο το πρόγραμμα. Σας λέω τα βασικά. Ναι. Από εκεί και ύστερα, αλλαγή στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να προάγει το έθνος και την αξιοπρέπεια. Επαναπατρισμός, σταματάω εδώ πέρα και με 1%, κάτι είπατε, 1% φορολογία. Για τον επαναπατρισμό έχουμε πει το εξής. Ναι. Που είναι στο πρόγραμμά μας το εξής. Ναι. Όσοι Έλληνες επιστρέψουν στην Ελλάδα, ναι, και επενδύσουν, ναι, θα έχουν φορολογία για 10 χρόνια 1% φόρο, ναι, με την προϋπόθεση ότι ο μισθός που θα δίνουν στους εργαζομένους που θα έχουν θα είναι 50% πάνω από τον βασικό μισθό της εκάστοτε εργασίας. Μάλιστα. Κατανοητό. Από εκεί και ύστερα. Γιατί με προλάβατε, ναι, δίκαιο. Θα υπάρχει παράταση άλλα 10 χρόνια. Δίκαιο αυτό που λέτε και ο λόγος που είναι δίκαιο είναι γιατί. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το τελευταίο το γερασάκι ότι θα δίνουν το 50% πάνω του βασικού μισθού, θα σας έλεγα δηλαδή αυτοί που κάθονται εδώ πέρα τόσα χρόνια και δεν έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους. Τι είναι? Λοιπόν, προσέξτε. Έτσι όμως όπως το θέτετε, μπράβο σας. Η φορολογία στην Ελλάδα συνεπάγεται ότι η έξοδος μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται και αλλαγή της φορολογίας και μιλάμε για μια φορολογία που το maximum θα είναι 10%. Το 10% είναι ανώτατος φόρος. Άρα δεν θα υπάρχουν οι φόροι αυτοί που υπάρχουν. Όπως επίσης το ασφαλιστικό σύστημα θα αλλάξει. Δεν θα πηγαίνει η βάση των ενσύμων. Μάλιστα. Η εθνική σύνταξη θα είναι για όλους τους Έλληνες. Και να σας πω, αυτό είναι δίκαιο. Δεν ξέρω αν φαίνομαι. Γιατί δεν φαίνεστε? Ακούγεστε.
Λοιπόν, να το δω. Ναι, φαίνεστε, φαίνεστε. Όταν μιλάμε για ένσημα... Συγκλονίστηκε για το Skype, κύριε Πολυβά. Όταν μιλάμε για ένσημα και ασφαλιστικές εισφορές σε μία περίοδο μνημονίων που τα περισσότερα παιδιά ήταν άνεργα και σήμερα πάλι νέοι δεν μπορούν να δουλέψουν, είναι άδικο. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Επίσης, τα χρήματα που είχαν δώσει οι παλαιότεροι έχουν παγωθεί. Το ξέρετε. Άρα είναι γελίο να μιλάμε για ασφαλιστικά ταμεία όταν τα ξεπούλησαν όλα με τα μνημόνια, αρπάξαν τα λεφτά. Άρα θα πρέπει πλέον η ασφάλεια των πολιτών και η σύνταξη να βγαίνει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτό μπορεί να γίνει συνδεόμενοι με ένα ποσοστό του κρατικού, συνδεόμενο του ΑΕΠ, με ένα φόρο ή με ένα φόρο επί των προϊόντων 2-3%, και αυτό να πηγαίνει αποκλειστικά για τις τάξεις. Θα μου πει κάποιος, βγαίνουν, μια χαρά βγαίνουν. Και ξέρετε γιατί βγαίνουν? Γιατί δεν θα έχουμε να πληρώνουμε τους ταβατζίδες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, το μεγαλύτερο κομμάτι των εισόδων της, πάει στα δάνεια, σε ημετέρους, σε διάφορους κυρίους που έχουν αεροπαλαβίες, σε κάτι μυτιλινέους, κάτι μαρινάκιδες, εκεί πάει. Ξέρετε ότι οι εφοπλιστές, παραδείγματος χάρη, φέτος δεν πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Δεν πληρώνουν. Ο αγρότης όμως, λόγος, που μπορεί να έριξε χαλάζι... Ο λόγος που δεν θα πληρώσουν... ...στην Τράκη και στην Ανατολική Μακεδονία θα πληρώσουν ασφαλιστικές. Ο λόγος που δεν θα πληρώσουν ποιος είναι? Ο λόγος είναι γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν βγάλανε ένα 3 εκατομμύριο, βγάλανε 0,8. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι τώρα, γιατί είμαστε ήδη 2 ώρες στον αέρα. Το πρόγραμμά μας είναι αναλυτικό, υπάρχει στη σελίδα μας. Επίσης, να πω τις επόμενες μέρες να σας ενημερώσω ότι θα υπάρχει στον αέρα κανονικά το ελληνικό social media, το Tolma Book, το οποίο είναι εφάμιλο και καλύτερο από το Facebook, το οποίο θα υπάρχει σε εφαρμογές και Android και iOS και με δικό του Messenger, το οποίο θα είναι ελεύθερο για όλους τους Έλληνες, χωρίς περιορισμούς, όχι όλους τους Έλληνες, για όλο τον κόσμο. Θα είναι ελεύθερο. Θα είναι σε όλες τις γλώσσες. Θα είναι, φαντάζομαι, κάτι πολύ καλό, γιατί ακόμα και εγώ τώρα το μαθαίνω. Δεν το φτιάχνω εγώ, μάλλον το φτιάχνω. Tolma Book, έτσι θα λέγεται? Ναι, Tolma Book. Μάλιστα. Εσείς νομίζω πάτε να ξεπεράσετε τον κύριο Τραμπ. Αυτό νομίζω πάτε να κάνετε. Αυτό με τον Τραμπ να το κάνουμε μια φορά. Κάποιος μου στείλε ένα μήνυμα ότι ο Τραμπ ήταν Έλληνας. Και μάλιστα οι αθεόφοβοι πήραν από το βιογραφικό του Τραμπ την ιστορία της οικογένειάς του και αλλάξαν απλά τις περιοχές. Δηλαδή, ο Τραμπ δεν είναι από την Καρδίτσα, παιδιά, ούτε Κύπριο. Ο Τραμπ είναι από τη Γερμανία. Ο παππούς του, προπαππούς του, ήρθε από τη Γερμανία. Και μάλιστα από τη Γερμανία πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δουλειά που έκανε ήταν να έχει οίκους ανοχής. Πέθανε στα 49 του παππούς του από την Ισπανική γρίπη και με τα χρήματα που τους είχε αφήσει ανοίξανε μια εταιρεία real estate. Έτσι έγινε η αυτοκρατορία Τραμπ. Έφυγε όμως κύριε Θανάση, κύριε Κολυβά, έφυγε όμως χορτάτος. Ναι, έφυγε χορτάτος, φαντάζομαι. 49, αλλά χορτάτος. Τέτοια δουλειά που έκανε, χορτάτος έφυγε. Τι να λέμε τώρα. Δεν γνωρίζω. Εντάξει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Με ζάλισαν με το μύθο και να πούμε την αλήθεια. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Το επίσημο βιογραφικό του και ο ίδιος ο Τραμπ, αυτό λέει ο άνθρωπος. Επομένως, θα έχουμε και το Tolma Book. Μάλιστα. Υπάρχει ήδη εφαρμογή του Tolma, υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουμε κάνει. Θα γίνει και αυτό. Και αυτό γίνεται για να μπορούν όλοι να μπαίνουν μέσα, να μιλάνε ελεύθερα. Να δημιουργηθούν. Θα κάνεις και ένα. Όπα, τι έγινε τώρα? Κόπηκε τώρα. Έπεσε η σύνδεση. Ναι, εντάξει. Θα έχει και αναρτήσεις το Tolma Book, θα έχει προφίλ, θα είναι όπως το Facebook, ας πούμε. Είναι 2 κλάσεις πάνω από το Facebook. Εκεί μπορείτε να κάνετε το δικό σας blog, μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Τα πάντα μπορείτε να κάνετε. Δικιά σας σελίδα, ελεύθερα όλα. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Μπράβο. Ωραία. Και δεν θα υπάρχει παγκόσμιο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα ιντερνετικά εργαλεία είναι παγκόσμια. Εκεί δεν θα υπάρχει η λογοκρισία. Δηλαδή, άμα λέμε, ο Κολυβάς είναι λαγός, δεν θα σβήνει αυτό? Όχι, δεν θα σβήνει. Α. Μόνο όταν υπάρχουν βρυσίδια, όταν υπάρχουν... αναρτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου. Δηλαδή, άμα πούνε ο Κολυβάς έχει γκόμενα, θα το αφήσουμε ή θα το βγάλουμε? Να τα αφήσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν,
Λοιπόν, πάμε να τώρα στο παιχνίδι. Μόνο πιέρα να ξέρω κι εγώ να πάω, γιατί δεν μου το είπε κανείς. Λέω ρε παιδί μου, οι κακοήθειες είναι κακοήθειες. Μπορεί να πούνε αυτό. Πού ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα είναι ελεύθερο καλό τον κόσμο. Εντάξει λοιπόν. Είμαστε δύο ώρες γεμάτες στον αέρα και πάμε με το παιχνιδάκι μας για να κλείσουμε σαν καλά μικρά παιδιά που είμαστε. Λοιπόν, Θανάσης Κολυβάς. Τι θα έλεγες δίπλα από το όνομα Θανάσης Κολυβάς? Ρομαντικός. Φέδων Βόβολης. Καλό παιδί. Μητσοτάκης Κυριάκος. Πίσω μου σε έχω Σατανά. Μπακογιάννης, δήμαρχος της Αθήνας. Είδε φως και μπήκε. Πουλτουρτζίδης Αντώνης. Καλό παλικάρι. Ο κύριος Μπέχλης. Άλλο θέλω, άλλο μπορώ. Τσίπρας Αλέξανδρος. Πάμε για Τσίπουρα Αλέξη. Γιατί για Τσίπουρα είναι μόνο, δεν είναι τίποτα άλλο. Ανδρουλάκης. Ο Εφιάλτης έρχεται. Κούβελας. Ασχολήσουμε τις ενέσεις. Έλληνες. Μακάρι να είναι αλήθεια. Όχι Έλληνες για την πατρίδα, Έλληνες είπα. Ναι. Μακάρι να είναι αλήθεια. Έλληνες για την πατρίδα. Έπαψα να πιστεύω σε μύθους. Prime News. Καλό κουράγιο. Κύριε Κολυβά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Εύχομαι και πιστεύω αυτά που είπαμε να είναι και να τα βρήκε ο κόσμος χρήσιμα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή υπομονή να έχετε. Μεγάλη δύναμη σας εύχομαι να αντλήσετε από όπου εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να αντλήσετε τη δύναμη αυτή. Ο αγώνας, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι δύσκολος και μακρύς ο δρόμος τους. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά.